Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σειρά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις πως το πιστεύεις τέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό απόγευμα σε όλους. Και όλες. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι τις 4 εδώ σε 95,5 FM. Εδώ το πανοφόρι πόσα χρόνια το έχεις πατή. Αυτό από το 2003. Προ Χριστό. 3. 2003 το έχεις. 13 χρόνια. Έτσι έχει φάει 4 τόνους χλωρίνη αυτό, ρε, φτάνει. Καθόλου. Φτάνει, ρε, κόκκινε. Έχουν σφίσει τα γράμματα, φτάνει. Ε, φίλα, αν μ' αρέσει κάτι, το φορά. Ας αρέσει, πάνε αγόρασε ένα άλλο, ρε, χουβαρτά να πούμε. Τι σου ζήτησα, δεν κάνει. Όχι, δεν. Δεν κατάλαβα, γιατί. Το πήρες το 2003 τα καλά τα χρόνια, το πλήρωσες και ακριβά, μάλλον. Είναι δυνατόν τώρα, τι σχόλιο είναι αυτό στο ξεκίνημα. Όχι, μου φάνηκε το ξεθοριασμένο πολύ να πούμε. Πες ό,τι θέλεις. Κοροϊδεύεις εμένα γι' αυτό. Κοροϊδεύω εσένα. Ναι. Σε ψάχνω κάτι, είπε από τη λαϊκή του. Χρωστά κάτι κάλτσες, λέει. Χρωστάω κάτι κάλτσες. Κάτι κάλτσες. Με το κιλό που ήταν, ένα μισό ευρώ άλλο μα χρωστάει. Από την τελευταία φορά. Τη παίρνει με το κιλό, τη φοράει, τη πετάει. Τη φοράει, τη πετάει. Ξέχασα να πληρώσει. 1,5 ευρώ κάλτσες. 1,5 ευρώ το κιλό έχουν. Είναι δυνατόν. Και μιλάς. Δεν είπα ότι είσαι μπαταξή. Και επειδή τη παίρνει με το κιλό, την άλλη φορά ξέχασα να σου πληρώσει. Πήγα ποτέ εγώ σε λαϊκή να πάρω κάρτε. Συνέχεια. Είπα αυτό. Έτσι. Πες, του γαργαλεύει τη γυναίκα του, έτσι πες το. Παρεξηγήθηκε. Η μανούλα του γαργαλεύει. Θύχτηκε. Θύχτηκε. Παοξή ήταν η Έργιανο. Τι κρύα ερώτηση. Κύριε Χατζηγεωργίου, καλησπέρα σα. Στο Σκουπίδι, καλησπέρα. Στην Έλια Πατσίδου, στη γραμματεία. Καλησπέρα. Να και ένα ωραίο μάξι που ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, μαζί μας η Κοσμοτέ και κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η Κοσμοτέ βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας. Τώρα, για παράδειγμα, φέρνει στην Ελλάδα μια νέα εποχή ταχυτήτων ίντερνετ στο σπίτι με την πρωτοποριακή υπηρεσία Κοσμοτέ Home Speed Booster που απογειώνει το ίντερνετ του σπιτιού σας συνδυάζοντας ταχύτητες σταθερής και κινητής. Έτσι. Με 15 ευρώ πλέον το μήνα μπορεί να έχετε ταχύτητες που φτάνουν έως 100 Mbps. Μπίμπι. Όχι σχόλια. Δύο διαγωνισμοί για σήμερα. Ο πρώτος. Α3 κενό. Πάω ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Τσέκαρε το λίγο. Ισχύει ή κάνω λάθος. Γιατί τώρα που κέρδισε ο Πάο, όλοι θα θέλουν να πάνε σαν τρελή. Πού? Στο θέατρο Βεργίνα στο Ρίζι Καδίνο. Παναθυναϊκό Πάο. Λοιπόν. Α3 κενό. 15 διπλές προσκλήσεις λοιπόν για το θέατρο Βεργίνα. Εσείς και ο φίλος σας, η φίλη σας, όποιος θέλετε, μπυρίτσα, άφθονη μπυρίτσα. Πολύ ωραίο θέαμα κατά πάσα πιθανότητα. Έτσι προβλέπω κιόλας. Τα έχουμε αρκετά γκολ την Κυριακή. Και λοιπόν, και πιθανότητα και καλό αποτέλεσμα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα το δούμε αυτό. Συλλοφόρο. Ναι. Δύσκολο σε κόβο. Και ο άλλος διαγωνισμός είναι στο Α4. Λοιπόν. Υπάρχει η θεατρική παράσταση Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ του Σταύρου Τσιόλη. Γράφεται λοιπόν Α4 κενό, τη λέξη θέατρο. Τσιόλη. Τσιόλη, ναι. Τι είναι αυτό, σκηνοθέτη. Τσιόλη, ναι. Τσιόλη κιόλα. Λοιπόν. Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ. Πού. Μπορώ λίγο να. Πού να πάω, ναι, πού είναι, ναι, παίρνω. Θες να το πεις. Όχι, θέλω να μάθω, να μάθω. Αν θες να μάθεις, θα τα ακούσεις ολόκληρο και δεν με διακόπτεις. Ναι. Λοιπόν. Πες το έτσι μέσα. Α4 κενό, θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Θα δώσουμε 7 διπλές προσκλήσεις για τους φίλους οι οποίοι θα πάνε στη Μονή Λαζαριστών στο μικρό θέατρο και αμέσως μετά την παράσταση θα έχουν ευκαιρία να βρεθούν και με τους πρωταγωνιστές. Η παράσταση την Κυριακή 15 Μαΐου και ώρα 9 στη Μονή Λαζαριστών. Δηλαδή ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές? Ο Μάκης ο Σουγιάς, ναι. Ο Νίκος ο Φωνιάς. Δεν ξέρω εσύ ποιοι. Και ο Πέτρος. Δηλαδή τώρα είσαι ναι. Λοιπόν, για την παράσταση είχε γίνει χαμός στην Αθήνα. Γιατί? Το 2011 στο θέατρο του Καρόλ Κουν. Ποιος ήταν ο Καρόλ Κουν? Πες μου να μάθω, ρε κόκκινε, δεν ξέρω από τέχνη. Για πες, είχε θέατρο αυτός ο Κουν? Συγγραφέας είναι ο Τσιόλος Σταύρος. Σκηνοθεσία ο Ταξιάρχης Χάνος. Χάνος. Ναι. Εντάξει.
Είναι και για αντρικό και για γυναικείο κοινό. Να δουν τον Πάοκ ταξιδεύοντας στο γυναικείο κοινό. Εγώ όλα θα μαζευτούν οι καρνίβαλοι από τις δυτικές συνοικίες και θα γίνει της Μουρλής. Οι καρνίβαλοι. Δεν μου λες τώρα να σου πω κάτι. Πιο πολλά χτυπήματα ποιο θα έχει. Το θέατρο λες για το καζίνο. Να βάζουμε ένα στοίχημα. Δεν βάζω στοιχήματα. Όχι, σε παρακαλώ. Έχω βαρεθεί να σας κλέβω. Εγώ λέω το θέατρο θα έχει περισσότερες αυτές. Καλά. Πας ένα στοίχημα. Λοιπόν, χάθηκε χάσκι η Μίεμος. Φιλικός. Είναι μαύρο με λίγο λευκό και έχει ένα καφέ και ένα γαλάζιο μάτι. Το λένε Φράου. Και φοράει γαλάζιο λουράκι. Πώς χάθηκε. Το σκυλί είναι οδηγός τυφλού. Oh. Χάθηκε στην περιοχή της Καλαμαριάς Δευτέρα, 9 του Μαΐου και γύρω στις 10. Όποιος το βρει, δίδεται αμοιβή. Και μάλιστα πολύ καλή αμοιβή από ό,τι βλέπω. 250 ευρώ. Προφανώς κάποιος άνθρωπος συνεισφέρει για τον τυφλό, γιατί είναι. Να ξέρετε ότι αυτά τα σκυλιά έχουν, όχι τα χάσκι συγκεκριμένα, τα αυτά τα οποία είναι οδηγοί τυφλών, είναι το δεξί χέρι, τα μάτια του τυφλού. Έμαθες τι έγινε με ένα τέτοιο σκυλί. Λοιπόν, είναι τα μάτια του τυφλού. Παρακαλείτε όποιος βρει ημίεμο χάσκι, θηλυκό, μαύρο με λίγο λευκό, έχει ένα καφέ και ένα γαλάζιο μάτι, τον λένε Φράου και φοράει γαλάζιο λουράκι, ας επικοινωνήσουμε το Αθλητικό Μετρόπολης. Υπάρχει και πλουσιοπάροχη αμοιβή. Εντάξει, το σημαντικό για μένα είναι ο άνθρωπος αυτός να ξαναβρει τον οδηγό του. Λοιπόν. Έμαθες τι έγινε. Πες μου τι έγινε. Πήγε μια κοπέλα τυφλή. Ε? Έβαλε ένα Λάμπραντορ οδηγό. Λαμπραντόρ λέγεται. Λαμπραντόρ. Όχι, Λαμπατόρ λέγεται. Όχι, σαν αυτό εδώ που ήθελες να. Λαμπατέρ λέγεται το κεφάλι σου. Λαμπραντόρ, αυτό που το πήρε για σπιτικό το Λαμπραντόρ. Αυτό δεν πήρε κανένα ελέφαντα για το σπίτι. Δεν μου λες. Ήθελα να πάρει ζώο και πήρε το μοναδικό σκυλί που δεν μπορεί να μείνει σε σπίτι, το πήρε. Αυτό διάλεξε. Άμα ήθελα να πάρω ελέφαντα στο σπίτι, θα έπαιρνα εσένα. Πήρε γουρουνάκι, ναι. Τι είναι παραγουνάκι. Δηλαδή το κεφάλι μου είναι λαμπατέρ, ο αφαλό σου τι είναι. Λαμπατέρ είναι το κεφάλι σου. Τον αφαλό σου τον έχει δει. Έχει δει κάτι παλιά σκόνα όταν ανοίγει τη μηχανή και είναι το ταψί, πώ λέγεται, καμπυρατέρ. Ένα γουρούνι βρωμερό και τρισάθλιο ραδιοφωνικά. Είμαι. Γιατί αυτή τη στιγμή, ναι. Πρώτα απ' όλα είσαι ρατσιστόμουτρο. Είμαι. Τι πρόβλημα έχει με του ανθρώπου οι οποίοι έχουν επένδυση ζωή. Επένδυση ζωή. Εσύ με του φαλακρού τι πρόβλημα έχει δηλαδή που έχουν απώλεια ζωή. Δεν έχει απώλειες, απώλεια μαλλιών. Απώλεια μαλλιών. Εσένα ούτε τα μαλλιά σου δεν κάτσαν, δεν σε ανέχτηκαν, έφυγαν. Ναι. Ενώ εσένα τα κιλά σου κάτσαν. Σαν σε... Μου κάτσαν, σου κάτσαν ναι, ναι. Τι καλό. Δεν φεύγουν, σώμα. Ναι. Τι καλό σώμα. Περνάνε καλά μαζί μου, γι' αυτό κάθομαι. Το λίπος στο κεφάλι σου, ξέρω εγώ λέει. Τρίκιος... Γιατί να μην κάτσω σε αυτό το κεφάλι, το λίπος λέει, ξέρω εγώ, που έχει τόσο ωραίες ιδέες. Λέγε ρε βλαμμένε τι έγινε με το σκυλί. Πήγε αυτή η κοπέλα να πούμε στην Αθήνα, στον ΟΑΣ. Να πάρει το λεωφορείο. ΟΑΣ λέγεται. ΟΑΣ Αθηνών λέγεται. Μπούφο στην Αθήνα. ΟΑΣΑ. Αυτά που όχι τα... ο ΑΣΑ. Πάλι ναι. Βλακία, είπε δεν πειράζει. Ποιο το χάρισε τα χρέη στον ΟΑΣΑ. Δεν ξέρω. Ο φίλος ο Παπαντώνη, ο Πασόκος. Λοιπόν. Πότε, από πού προκύπτει μπορεί να με φίλο μου. Από το Λύκειο, από το Λύκειο Πρασινόγκο. Ρε κοπρόσκυλο, ναι. Του νεοδημοκράτη του κερατά. Καλά, καλά, ναι. Δεξιόμουτρο, ναι, ναι. Σκουλικόμουτρο που ντρέπεσαι. Ναι, ναι, ναι. Και είναι δυνατόν να με λες εμένα. Αν ήμουν δεξιόμουτρο και σκουλικόμουτρο, ναι. Θα είχα μπει στο Δήμο Θεσσαλονίκη να ξύνω τα παυτά μου εγώ, με το σταμάτη τον Καραμαλή, όπως μπήκαν οι σουπεράδες της εποχής για να μην τον βρίζουν. Ή θα μπαίνανε στο TV 100 γιατί οι δεξιοί μπαίνουν στο. Σταμάτα και λέγε. Σταμάτα, λέω. Οι δεξιοί μπαίνουν στο TV 100. Το κόμμα. Άμα πάρω τον Τερεπέογλου, χάρη στον Τερεπέογλου, βγήκε πρόεδρο, άντρε. Ο Τερεπέογλου από την πύρα μπορεί να μην καταλάβει τι του είπε. Λοιπόν, είναι σήμερα τη εκλέγεια. Πήγε λοιπόν η κοπέλα μέσα στο λεωφορείο και τη λέει ο οδηγός κατεβείτε κάτω, λέει, δεν επιτρέπεται, λέει, δεν επιτρέπονται τα σκυλιά. Κατάλαβες. Μα κύριε, λέει, αυτό είναι ο οδηγός, ξέρω εγώ και τα λοιπά, η τυφλή. Όχι κυρία μου, κατεβείτε κάτω, κάνας οπαδός του Ολυμπιακού θα ήταν, γιατί εδώ μετά θα ήταν παοξής. Οπαδός του Ολυμπιακού θα ήταν από τίποτα, από τίποτα καμία, κάνας αγράμματος θα ήταν ο οδηγός, ξέρω εγώ, ταγάρι. Τον έχει σκίσει η τυφλή, καλά τον έκανε μαζί τη. Τον έκανε μήνυση αγωγή και τα λοιπά και πήγανε λέει οι συνδικαλιστές του ΑΣΑ, αυτά τα καλά τα παιδιά, να πείσουν την τυφλή. Δεν πείθετε την τυφλή λοιπόν και θα σας πάρει τα σόβρακα. Και θα σας πάρει τα σόβρακα καρνίβαλη, γιατί δεν αφήσατε την τυφλή με το σκυλί, λέει πρέπει να έχει φήμουτρο. Άκου να δεις τώρα τι είπε, πρέπει να έχει φήμουτρο. Εν τω μεταξύ ο νόμος λέει ότι δεν πρέπει να έχει φήμουτρο το σκυλί, γιατί το σκυλί πρέπει να έχει όλες τις αισθήσεις. Άμα το κάνας οδηγός σαν το κόκκι, κυρία μου. Εγώ είμαι ζωόφιλος και το αποδεικνύω καθημερινά. Ναι, 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 ναι. Κάνω εκπομπή μαζί σου. Είσαι ζωόφιλος. Εντάξει. Το αποδεικνύω καθημερινά. Είσαι, και χωρίς φήμωτρο είσαι. Είσαι ζωόφιλος, αγαπάς τα σκυλιά των φίλων σου. Είσαι καλός φίλος, πας στα εξοχικά των φίλων σου. Πας στις ταβέρνες που σε κερνάνε οι φίλοι σου. Είσαι καλός χριστιανός. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να σε κολλήσω πολύ σήμερα, θα κάνω μια συνεργασία. Εκλάπη μηχανάκι Krypton X 135 κυβικά, χρώματος μαύρου με αριθμό κυκλοφορίας.
Νίκος, Όμηρος, Ιορδάνης, 649. Από πού το κλέψανε? Νιόμ Κρογιώτα, από την περιοχή του Κορδελιού. Καλά ρε φίλε. Είναι ο μεγαλύτερος ρατσιστής, εμένα λέγανε παλιότερα. Τον άνθρωπο. Εντάξει. Καλά ρε. Ξέρετε, στη δεκαετία του 80, όταν. Πήρες μηχανάκι και τάψες. Τέλη δεκαετία 70 και 80, εμείς μετά το βαρδάρι δεν καταδεχόμασταν να πάμε πουθενά. Λέγαμε τι τώρα, ναι. Δυτικά αυτή είναι η Ιδιανάπολη. Ναι. Δεν είναι για τα δικά μας τα γούστα. Ναι. Ρατσιστό μου το από το Κορδελιόνι στην Τούμπα δεν κλέβουν. Δεν λέω αυτό. Λέω ρε εσύ φίλε, άφησες το μηχανάκι σου στο Κορδελιό. Οι περισσότερες κλοπές στην Καλαμαριά παρατηρητάστε. Στην Καλαμαριά, Φλαμένο. Λοιπόν, άκουγε τώρα. Λοιπόν, επιτέλους υπάρχει μια μαύρη ταινία κολλημένη στο λαιμό του τιμονιού. Στο λαιμό? Του λεμονιού. Όποιος γνωρίζει κάτι. Τι λεμονιού, ρε. Όποιος γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του σταθμού. Τι λεμονιού. Τιμονιού, ρε Βλαμ. Να σου πω κάτι. Άμα αγοριού απέναντι. Άμα στα 100 πράγματα που λες πετάω 30 μαλακίες, θα κάνεις αρνάμα. Μου κόκκι παραφέρεσαι τώρα. Εντάξει. Εσέ παραμίσαι. Μα δεν είναι. Είτε χορηγό λέω, είτε ανακοίνωση λέω. Καταρχήν έχει χάσει ένας άνθρωπος στο μηχανάκι του. Και τι έγινε, τι να κάνω. Το δικό μου μηχανάκι κλέψαν από του νου. Τι να κάνω τώρα, κλαίω που του κλέψαν το μηχανάκι. Κοιτάξτε, ρε φίλε. Στο Κορδελιό πήγε και άφησε το μηχανάκι στο πεζοδρόμιο. Για τον Τζόρνταν πα και κάνει όμω σεράν. Ναι, άμα δεν μπορεί να το κόψαν από τον Κορδελιό, από το μέτρη μα το κόψαν. Για τον Τζόρνταν πα και κάνει σεράν. Ναι, αλλά ο Τζόρνταν είναι φίλο μου, ρε κόκκι. Εντάξει, αυτό μπορεί να κρατήσει ο οποίο έχει στείλει 50 μηνύματα. Και τι να κάνω. Να στείλει κάτι στο μαρκάματό σου, λέει. Δεν κατάλαβα. Εγώ να κάνω μια ανακοίνωση και εγώ μπορώ. Όχι, ρε βλαμένα, μην κάνει. Μία μόνο. Άντε κάνε. Λοιπόν, μπράβο ρε μάγκες, κλέψατε ένα μάξι της προκοπής. Όχι Nissan κλέβανε, όχι Ασκόνα κλέβανε. Εκλάβει BMW 318, 11 Μαΐου τα ξημερώματα, χρώματος ασημί, τρίθυρο. Και το τρίθυρο είναι και όμορφο. Από την περιοχή του Φίνικα. Αυτοί πιάσανε το άλλο άκρο. Από τα γύφτικα τα μεν, στα άλλα τα γύφτικα. Κατάλαβες, από το Φίνικα. Απέναντι από το 10ο γυμνάσιο Καλαμαριάς. Νίο 3026. Κόκκινε. Κακά τα ψέματα. Του λεμονιού απέναντι πείτε του πως πεθαίνει. Άκου χαρακτηριστικό. Είχε ένα αυτοκόλλητο στην περιοχή του λεμονιού. Του τιμονιού. Λοιπόν, μια νέα δυνατότητα. Ποια είναι? Κλείσου το μικρόφωνο. Εναλλακτικής στα επαγγελματικά αυτοκίνητα δίζελ δίνει τώρα η βροχή της χαζής και η Polar Gas. Νέα τεχνολογία που επιτρέπει στους κινητήρες δίζελ να λειτουργούν με μεικτή καύση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πρωτοποριακό, και σήμερα μάλιστα περιμένουμε να εξωθεί η τιμή του πετρελαίου με τις βενζίνες, το DDF είναι απαραίτητο για κάθε επαγγελματικό αυτοκίνητο. DDF σημαίνει λιγότερο κόστος καυσίμου και περισσότερα χιλιόμετρα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον επαγγελματία, αλλά και πιο καθαρό περιβάλλον που ενδιαφέρει τους πάντες. DDF λοιπόν για τα επαγγελματικά δίζελ μόνο στη βροχή της χαζής. Τι να κάνει η τιμή του πετρελαίου, είπες, να εξωθεί. Πώς θα εξωθεί? Δηλαδή, ό,τι αγοράσαμε. Ξεκίνα αμάξι... λίγο με το τραγούδι που σε είπε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα βάλει το Άρη, θα βάλει. Κέρδισε ο Άρης, Πες λεσμήνυμα στο Βλαχόπουλο, 13 πόντους μέσα στο πισινό σας είναι. Δεν τον είπες. Και από εκείνη την ώρα με το που έστειλες το μήνυμα, γύρισε το παιχνίδι. Πάτο! Η Μαρινέλα από τα γύφτηκα Άρης ήταν μικρή. Από μικρό παιδί. Από τα γύφτηκα Άρης ήταν. Πάω την Μαρινέλα, βλάκα! Τώρα πάτε στην Αθήνα, σας πω εγώ με τον Καλ και τον Γιαννάκη και τον Φιλίππο. Θα κάνουμε κάνουν... καινούργια ακρόαμα θα κάνουμε, κάτσε. Παοξού σας τραγουδάει ρε τα γάρια. Και τι σημασία έχει. Παοξού είναι. Τι σημασία έχει τι είναι. Παοξού είναι. Πέμε, τι σημασία, τι αλλάζει. Τι αλλάζει ρε. Τι αλλάζει πες μου. Έπρεπε να πάρουν μια γυφτοπούλα. Μια μαύρη, μια άλλη, ξέρω που είναι πάω. Τι θέτει Μαρινέλα με τις γούνες ρε. Ρε δεν μπορώ να καταλάβω τι αλλάζει που είναι Παοξού. Παοξού. Και τι δουλειά έχει η Παοξού να μιλήσει για τον Καλ και τον Γιαννάκη, τι δουλειά έχει? Καλλιτέχνης. Τι είναι καλλιτέχνης? Ο καλλιτέχνης δεν έχει χρώμα, χώρα ναι, ναι. Και οτιδήποτε και γιατί δεν πάει να δει ακροπόταμος Άρης αφού είναι... Γιατί ο Άρης πουλούσε ρε φίλε. Α, όπου πουλάει. Γιατί πήγαινε. Ήταν έξυπνη καλλιτέχνη. Α, ήταν έξυπνη καλλιτέχνη. Και δεν πάει τώρα διάρρης στο Ξαδράμα στο 94-2 να κουλουριαστούν και όλοι μαζί. Γιατί είναι μεγάλη ηλικία. Α, είναι μεγάλη ηλικία. Τον άσου είναι, πάρ' την τηλέφωνο. Γιατί πάρω το τηλέφωνο, εντάξει. Κόκκινα να φέτα γκολ, τα έβαζε ο Βέλιος στην κούλα, λέει, τι θα λέγατε. Τι λες ρε 450. Άιντε ρε, κάνε καμιά φούσκα με τη μίξα σου. Άιντε τώρα. Αν ο Βέλιος έβαζε τέτοια, τέτοια γκολ στην κούλα, λέει τι θα λέγατε. Τι ωραία γκολ έβαλε, γιατί τι έχει. Γκολάρισε έβαλε. Και τα δύο γκολ του πάω και ήταν πολύ ωραία γκολ. Αστραπία και έχω και ανάλυση φοβερή για ύβη. Θα πάμε, φοβερή ανάλυση. Ερώτηση είσαι εγώ, ρε, ναι. Τι έλεγε εσύ. Ένα-ένα έλεγα. Καταρχήν σε έσχισα για άλλη μια φορά. Πού με έσχισε, δυο άσου δεν έδωσε. Βγήκαν άσοι.
Τι μέσο. Είπα 2-0 ή 2-1 θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Βρε, ιδιώσου δεν έδωσε. Προηγήθηκε ο Πανιόνιος. Βρε, τι με νοιάζει, σοφάρι ο άλλο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Α. Εσύ δεν έπιασε κανένα. Μια σκέπη να καφέ με τον μπαμπά του Διούδη. Ναι. Κοιτάξτε, για να πει ότι θα πάει σε μεγάλο αυτό και τα λοιπά, τον κόλπο του λέω το πρέπει να το βγάλει. Ε. Πρέπει να σηκωθεί και να το βγάλει. Εντάξει, δεν βγήκε, τι έκανε. Ναι. Καλό ήταν ο Διούδη, αλλά έπρεπε να το βγάλει. Για μπάσκετ. Τον κολλάω τώρα να πω. Για μπάσκετ. Ναι. Με το που έστειλε το μήνυμα στον. Ναι. Στο Βασίλη του Βλαχόπουλου, άρχισε να κοιτάει το παιχνίδι, ναι ή όχι. Θα σου πω δύο πράγματα. Έγινε, ναι ή όχι. Έγινε, ναι, έγινε. Έτυχε. Έτυχε, ναι. Για άλλη μια φορά. Ναι. Τώρα που έγινε 2-2, Κωστάκι μου, τι έχει να πει, Κωστάκι μου τώρα. Θε απάντηση. Ε, θα έρθει, θα έρκεσαι το προπό στην. Στην, πώ το λένε. Στην. Στη Δωρηλαίου και Βυζής εκεί να βλέπει το μάτι και να τρέμει το φιλοκάρι που τυχόν κερδίσει ο Άρης. Σε χαρζιλίγια από εκεί. Και περάσει. Α. Σε ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει. Ναι. Αν σε ενδιαφέρει, αλλά και εσύ. Εντάξει, ρε φίλε. Χαμένο θα βγει. Όχι, δεν θα. Δεν θα βγει χαμένο. Ναι, ρε φίλε. Οπότε μην τραγουδά. Δεν τραγουδά, ρε φίλε. Και λαϊδά λε και κάναμε τίποτα. Σάββατο είναι το μάτι το άλλο. Σάββατο. Ωραία. Προτρέπω το Βλαχόπουλο ναι. Να αφήσει εδώ το Σαββατοκύριακο και να πάει κάτω να το αναμεταδώσει. Να πάει να το αναμεταδώσει. Και όταν βάζει καλάθι, αυτό θα φωνάζει. Αυτή η κυρία Τζόρτζια κατάφερε σε αυτή την πόλη να δώσει όραμα μια γυναίκα υπέρβαρη, μια γυναίκα η οποία να πούμε δεν είναι της κουλτούρας της πόλης, μαζί με τον άντρα της να πούμε τον κύριο Λάσκαρη. Έδωσε λοιπόν αυτή η γυναίκα όραμα σε αυτή την πόλη που δεν μπορεί να δώσει ο Ιβάν με τα λεφτά του. Πρώτον, δεύτερον, θέλω να δω το Σάββατο θέλω να το δούμε μαζί το μάτς, παρέα, μπάσκετ. Να πάμε σε ένα μέρος να έχει 50-60 άτομα, να είναι 30 Αργιανοί, 30 Παοξίδες. Και να είναι το μάτς 50-50, ξέρω εγώ, στο 4ο δεκάλεπτο, 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ναι. Και να πετάξει, να πούμε, ένα τρίποντο, ένα του Παναθηναϊκού και να μπει. Θα ακούσουμε πανηγυρισμούς. Όχι. Οι 30 Παοξίδες θα ουρλιάζουν από πανηγύρι. Είναι. Που είναι με την Αθήνα κόντρα. Βγάλ το ερπετό. Άκου να δεις, όχι δεν έχει ερπετό. Βγάλ το, βγάλ το. Δεν έχει κανένα ερπετό. Όπως το Ολυμπιακός Άρης 2-0. Τα γάρι, άκου εμένα να μαθαίνεις. Τα γάρι. Τα γάρι. Άκου να μαθαίνεις. Τα γάρι. Όπως το Ολυμπιακός Άρης 2-0, πανηγύρισαν τα γκολ του Ολυμπιακού εδώ στο τελικό κυπέλλου. Άκου. Άκου, βόδι. Βόδι. Αυτή είναι η ιστορία στην πόλη. Θα έχουμε Άρης Παναθηναϊκός. Τους Αργιανούς και τους Παοξίδες σαν να παίζει Άρης ΠΑΟΚ. Εάν το πάρει ο Άρης θα έχουμε εκηδίες. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός θα έχουμε χειροκροτήματα και ανακουφίσεις από τους Παοξίδες. Αυτό έχω να πω για τον μπάσκετ. Εγώ στο καφενείο που ήμουν χθες με το ξινό, σε εκείνο το αμαρτωλό, ναι. Οι μισοί Παοξίδες ήταν και χειροκροτικοί. Είχα μάζα και την αρκούδα δίπλα μου την Παοξού. Η οποία λοιπόν, ούρλιαζε υπέρ του Άρη. Θα πάμε στο καφενείο στην Γεωργίου. Σταμάτα, ρε. Θα πάμε ένα λεπτάκι μόνο. 6 γίνει το μάτς, 7, δεν πιστεύω να γίνει. 6-6. 6 ώρα είναι το μάτς. Θα πάρουμε τη φραπεδάρα μας, τη φρεντάρα μας. Μέση λέω ανδρώνης μήνυμα. Τι είπε ο Βάλλος. Πρέπει να είσαι υποχρεωτικά στο στούντιο για να περάσει ο Άρης. Ποιος, δεν έχει τέτοια. Ναι. Θα βάλει. Μεσαία στο στούντιο λέει δεν χαλάει το διπλό. Θα πάρει τον Μπέρι και θα βάλει. Μεσαία στο στούντιο λέει το διπλό δεν χαλάει ποτέ. Άκου εμένα. Θα πάμε λοιπόν στο καφενείο. Βάλ το να τρέλει το Βαλακρός. Δάσε! Να πας στο Βυζάντιο κοκκινοχώματος και θα βγουν όλοι οι Αργιανοί σήμερα και θα σε σκίσουν, Φαλακρέ! Γιατί... Ερπετόπουλο! Γιατί δεν πήγες, κυρία Μαρινέλα, στο Βυζάντιο να τραγουδήσεις με τον Μόνο, τον Μουστάκια, τον Καρυπίδη. Μα, όταν πήγε ο Αναστόπουλος, γύρισε το παιχνίδι. Άρχισε να μπει ο Αναστόπουλος στο παλέ. Και με το που μπήκε, γύρισε. Γκαστόνε, αλλά τώρα. Τι πίνει, ρε. Καλό, Βιτάλ πίνει. Γιατί καλό, Γιατί είναι καλό. Και πού βοηθάει. Εμένα με βοήθησε πολύ στο έντερο, για να είμαι ειλικρινής. Είμαι αγχώδης τύπος. Ξέχανα λίγο πιο ανθρώπινο. Και ναι, με μετατρέπει το άγχος σε πάρα πολύ δύσκολο άνθρωπο και μεταφέρω το άγχος μου και στους γύρω. Πρόσεξε να δεις. Είμαι τέτοιος άνθρωπος. Εσύ. Και αυτό χτυπάει και στο έντερο. Και επειδή το έντερο στην οικογένειά μας πεθάναν όλοι από καρκίνο του εντέρου. Εμένα με το καλό Εβιτάλ μου έχει καλύτερες εκενώσεις. Κάνω βέβαια και τις κολονοσκοπίες και τα λοιπά. Τα τσέκα που κάνει ο Μητσοτάκης πολύ γιντόρα. Καλό Εβιτάλ. Μία φορά τη μέρα. Τσέκαπ. Και προσεκτική διατροφή και όλα αυτά, πας 100 χρονών, να πας 100, πας 90. Καλό Εβιτάλ, για πόνους στις αρθρώσεις, αυτή την πόλη με στην υγρασία. Λοιπόν, μέσες, αυτά, αρθρώσεις και τα λοιπά. Οι γυναίκες που περάσαν τα 60 είναι γριές και έχουν αυτά τα προβλήματα με τα κατάγματα κοπόσεως. Αυτά τα, πώς τα λένε αυτά ρε, που λείπει το γάλα από το ασβέστιο. Παθαίνουν αυτό το πράγμα.
γυναίκες. Μεγάλο πρόβλημα μετά τα 60, γεράσκουν οι γυναίκες. Αυτό το καλό Εβιτάλ δημιουργεί και αυτό το καλό με τις αρθρώσεις. Δεν επεξεγέλασε. Εμένα μέσωσε με το έντερο. Πήρα 23-12-200-500, 34 ευρώ και 90 λεπτά, αντί για 55 ευρώ. Αντί για 55 ευρώ είναι φανταστικό. Εγώ, σαν Ραπτόπουλος, που είμαι και δύσκολος με τη γεύση, είναι και εύγευστο και έχει όλα τα κριτικά προϊόντα που τα παίρνουν οι Κρήτες και ζουν, ξεχνάνε να πεθάνουν. Πόσα κούτελα παγωμένα έχει φιλήσει ο Μητσοτάκης. Από κριτικά προϊόντα. Και αυτά έχει 5 κριτικά προϊόντα μέσα. Βάχ, αχ, δεν έχει. Άντε, πάμε να σου πω τώρα γιατί ο Ήβιτς είναι μάγκας και ο Μανολάς είναι. Ναι, τώρα. Αλφα μη 3 κενό, πάω κονοματεπώνυμο στο 54-344. Για το θέατρο Βαργίνα κλειώνουμε 15 εισιτήρια και όχι, από ό,τι μαθαίνω θα έχει συνεχόμενες κλειώσεις μετρητών 500 ευρώ ανά μία ώρα. Α, δώσουν και μπόνους, μπράβο, έτσι πρέπει. Ωρε μάγκα! Θα πας κόκκινο. Θα πάω. Μπράβο ρε κόκκινο. Μπράβο Γρηγοράρα. Διάλειμμα! Μπράβο Γρηγοράρα. Εδώ είμαστε στο 95,5 των FM. Αθλητικό Μετρόπολης, κακομήρας θα γίνει και γίνεται καθημερινά. Υπενθυμίζω, αλφαμή 3 κενό. Πάω κονοματεπώνυμο στο 54-344 για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν τις εμπειρίτσες τους στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ. Κληρώσεις πολλές με 500 ευρώ να κληρώνονται εκεί. Κληρώστε ημίχρονο με πολύ ωραίες χορευτικές παρουσίες και ωραίο παιχνίδι θα δούμε. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα αν είστε άνω των 21 και έχετε το δικαίωμα να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις οι οποίες θα γίνουν δικές σας. Είναι διπλές και είπαμε μπύρα και, και οι υπόλοιποι διαγωνισμοί. Και βλέπω έχει συμμετοχές σήμερα. Κόκκινε Λαμπραντόρ λέγεται, στο Λα τονίζεται. Άσχετα αν ο Φαλακρός το πέσω, τα κατά λάθος. Εγώ λέω ότι λέγεται Λαμπραντόρ και επιμένω σε αυτό. Λαμπραντόρ λέγεται. Αν πρόκειται για μοσχάρα και γάλακτος, τότε θα πληνθούν σε σένα. Μάλιστα. Έγινε και γευσηγνώστης. Μάλιστα. Ναι. Να βγει γρήγορα ο κύριος Μάνος να μας πει για την τεσσάρα που έφυγε χθες ο ΠΑΟΚ. Ασχοληθεί με την ανήμαρτη του ομαδίλα του ο γραφικός. Ο γραφικός είσαι εσύ ή αυτός είναι ο γραφικός. Κυριακή ένα εισιτήριο για τον Ορέστη. Όλοι στην Καλαμαριά Κυριακή. Θα έρθεις. Πολύ σωστό, ναι, πρέπει να το κάνουμε. Θα πάω Κιλκής και θα περάσω από Καλαμαριά και μετά θα πάω Κιλκής. Να δω με Τζόρνταν. Ρε κόκκινε, μην τα πετάς έτσι. Είμαι εθνική και μου φύγει το τιμόνι. Θα πέσω πάνω σε καμιά δαλίκα. Λαμπραντόρ λέγεται ή Λαμπραντόρ, ρε κόκκινε. Για Λαμπραντόρ για του λεμονιού, ρε, με το τιμονιού, ρε. Λεμονιού και γι' αυτό γελάει. Ραπ έβλεπα σκερδίο στο ατρόμι του δωμάτιου με την ΑΕΚ του Μελισανίδη σαν κλαμμένο μπιμπιπ. Ήταν αυτός, αυτός μια τίγρης. Γατάκινε. Θα τον καταπιεί ο Σαββίδης. Στον κόσμο του είναι μερικοί. Καλησπέρα λέει, πείτε του Σαββίδη να πάρει ένα προπονητή θερματοφυλάκων τη προκοπή επιτέλου. Πόσε ανατροπέ ακόμη πρέπει να γίνουν από σοβαρά λάθη, ευχαριστώ. Λοιπόν, για εσά οι οποίοι θέλετε να βάλετε χρώμα στη ζωή σα, να διαλέξετε μέσα από χιλιάδε αποχρώσει, θα διαλέξετε χρώματα Vitex. Χρώματα μεγάλη καλλιπτικότητα και μεγάλη ποικιλία, όποιο χρώμα και αν διαλέξετε. Vitex στο Κοσμάγλου, σε ένα από τα τρία καταστήματα, στην Φιλίππο 74. Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνικής Αντίστοιχης 82 στην Καλαμαριά. Για ένα κόσμο γεμάτο χρώματα και ιδέες, 2310-480-606. Χτες, Κωστάκι μου, έπεσες έξω, έπεσα μέσα, αλλά... Τι έπαιξε, δύο άσους δεν έπαιξες. Εσύ έπαιξες ένα διπλό με over που δεν βγήκε διπλό και over και ένα χ το οποίο βγήκε άσος. Αντί για ένα-ένα με βγήκε 2-1. Πολύ ωραία. Παρακάτω. Ποιο ήταν πιο εύστοχο, ρε φίλε. Κανένα. Αν πηγαίναμε στο ταμείο, θα παίρναμε τα. Ποιο είναι πιο εύστοχο, ρε φίλε. Εύστοχο, ποιο είναι. Τι έπαιξε τον Παναθηναϊκό, άσο τον έπαιξε. Άσο, ναι. Και τον Πάουκ τον έπαιξε. Άσο. Ποιο μέσα εσύ σου. Αυτό σε ρωτάω. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι είσαι άσχετο ή είσαι εσύ. Άσχετο. Ανέλησε με τον Πάουκ. Να σου αναλύσει τον Πάουκ. Τι είδε εκεί. Καταρχήν να σου πω στατιστικά πράγματα. Διπλό ημίχρονο άσο τελικό στον μπάσκετ του Άρη. Διπλό ημίχρονο άσο τελικό στο ποδόσφαιρο ΠΑΟ. Για μπάλα θα μιλήσουμε τώρα. Εγώ λέω στατιστικά. Για μπάλα. Εσύ κράτα. Θα μιλήσει για μπάλα λίγο πέντε πράγματα. Για μπάλα. Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξή για μπάλα για δύο πράγματα. Άντε, πες μας για ότι... να κολλήσω μερικού θέλω. Ότι να κολλήσω όσο θέλει. Δεν θα πω τα δικά σου, θα πω τα δικά μου. Γιατί μιλήσαμε από χτες και μιλήσαμε και από πριν. Να πω ότι χάρη στα δύο γκολ τα οποία μπήκανε,
υπάρχει ένα κλίμα εφορίας και μιλάμε για άλλα πράγματα. Ωραία, γάμο την εφορία. Αν δεν μπαίναν, πες μου για το μπάλα. Αν δεν μπαίναν τα δύο γκολ, θα μιλούσαμε για διαφορετικά πράγματα. Εξαιτίας του τραγικού λάθους του Γλύκου και για το γεγονός ότι η ΑΕΚ, όταν σας έλεγε ο Κωστής και ο Γρηγόρης, ο Γρηγόρης και ο Κωστής, ότι θα ξεφουσκώσει αργά ή γρήγορα, δεν θέλατε να το δεχτείτε. Ήμασταν αντιαεξίδες, όπως μας έχουν πει αντιπαοξίδες, αντιαριανούς, αντιρακλητής, λένε συνέχεια αντιολυμπιακούς. Λοιπόν, ξεφούσκωσε η ΑΕΚ. Τόσο μπορούσε, τόσο έκανε. Είτε σας αρέσει είτε όχι, από τον Ηρακλή είχε ελάχιστες διαφορές. Μάλλον μια σημαντική. Το ότι εκεί ήταν πραγματικό γεμιστάνα, μεγιστάνα πρόεδρο και ο Ηρακλής έχει ένα γεμιστάνα. Όχι, να περάσει η ώρα, δεν προλάβω να μιλήσω. Λοιπόν, για μπάλα. Τελείωνε. Η ΑΕΚ δεν μπορεί. Η ΑΕΚ είναι για να τερματίζει και κάτω τον Πανιόνιο. Αυτά ήταν τα ψωμιά της. Τα έφαγε, τελείωσε. Τον έκανε μια μπουκιά ο Ίβιτς τον Μανολά. Και ο ΠΑΟΚ για μένα έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει την πρώτη θέση στα play-off. Θες να γράψεις έκθεση, είναι. Δεν γράφω. Βάλω εγώ 19 να κάνω το φιλόλογο. Μπάλα είδες, ρε. Είδα μπάλα, ναι. Μπάλα δεν είδα. Ούτε στο ένα παιχνίδι, ούτε στο άλλο. Τι μπάλα δεν είδα. Ένα καλό δεύτερο ημίχρονο είδα, λοιπόν, το ΠΑΟΚ. Κάτσε να πω δύο κουβέντες στους αεξίδες πρώτα. Καταρχήν, για μένα μέτρησε πολύ ο Ίβιτς στο χθεσινό παιχνίδι. Και θα το αιτιολογήσω γιατί τον έκανε μια καψιά ή τον έφαγε λάχανο. Εντάξει. Μπορεί και να έμπαινε τον γκολ, μπορεί και να μην έμπαινε. Γενικά, στα μείον των δύο προπονητών είναι ότι οι αποστάσεις των γραμμών ήταν μεγάλες. Ειδικά τη ΑΕΚ, οι αποστάσεις ήταν πολύ μεγάλες. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ ήταν πιο συμμαζεμένος, αλλά πάλι στα 45 μέτρα, 48 μέτρα. Ήταν ανοιχτές οι γραμμές. Αυτό πρέπει να το δει ο Ίβιτς, γιατί δεν παίζει με την ΚΑΠΑ 17 και την ΚΑΠΑ 19 και την ΚΑΠΑ 20. Πρέπει να δει λίγο τους παίκτες του να τους έχει συμμαζεμένους και με καλύτερες αποστάσεις. Να δει λίγο το Σιμεώνε δηλαδή και να μιμηθεί. Ο Δε Μανολάς ήταν αγκούγκουρτα. Τίποτα. Πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι δεν έπαιξε με δυο κορμιά βαριά, με Μαλεζά και Γατζησαία, και μπήκε ο Τζαβέλας ανάμεσα και έπαιξε ο Λέοβατς αριστερό μπακ. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί με μπακ τον Κίτσι, ο οποίος και πριν το μάτσι είπα ότι δεν τον βλέπω καλά, έβλεπα προβλήματα να δημιουργήσει ο Αραβίδης εκεί με τον Βάργκας. Ο Τζαβέλας χθες ήταν ο MVP του ΠΑΟΚ για ένα ακόμα παιχνίδι, γιατί ντούμπλαρε πολύ ωραία το Μαλεζά σαν δίδυμο και παίξε πολύ καλά ανασταλτικά και ο Τζιόλης. Ανασταλτικά. Κοντά στην τριάδα αυτή ήταν ο Τζιόλης. Κολούσε δηλαδή σαν δυο σπόνδυλοι με δισκοκύλι. Τόσο κοντά. Εκείνο το σημείο το οποίο είδα στο επιθετικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ και μ' άρεσε είναι ότι και ο Ζάιρο και ο Ροντρίγκες δεν παίξανε κλασικά σαν εξτρέμ Γρηγόρη και γύρισαν πάρα πολύ προς το κέντρο, προς τον άξονα. Ο ένας για να δημιουργεί και ο άλλος για να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του. Για να πέσουν πάνω στον Κολοβέτσιο και τον Άρθρο. Ήταν δηλαδή περισσότερο εκεί η κατεύθυνσή τους παρά να πάνε από τη γραμμή και ο ένας και ο άλλος και να φερμάρουν την μπάλα προς τον Κλάους. Γι' αυτό το λόγο ο Κλάους ήταν ανύπαρκτος εχθές. Γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν βόλευε στον Κλάους το στυλ αυτό το συγκεκριμένο. Επίσης, σε αυτό το παιχνίδι φάνηκε ότι ο Πέλκας δεν θα γίνει ποτέ το δεκάρι στον ΠΑΟΚ και θα επιβιώσει μόνο στο ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο αν χωθεί σαν δεύτερο center for. Θα τον σώσει η ομάδα που θα παίξει το 4-4-2 στυλ Σιμεώνε ή η ομάδα η οποία θα παίξει το 3-5-2. Όχι όμως ο Πέλκας δεκάρι μπροστά από τα δύο αμυντικά. Ένα λεπτό. Αλλά ως δεύτερος επιθετικός δίπλα στον Κλάους. Τώρα ακούω. Αν τον Πέλκα. Ναι. Το κάνανε ενδυνάμωση όπως κάνουν καλαθοσφαιριστές όταν πηγαίνουν στο NBA. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και είχε αύξηση μυϊκής μάζας. Μυϊκής μάζας, ναι. Αυτό θέλει 1,5 χρόνο από ό,τι ξέρω. Δεν ξέρω πόσο θέλει. Δεν το ξέρω. Χοντρικά, περίπου 1,5 χρόνο. Δεν θα άλλαζε η τακτική του συμπεριφορά και πολλά. Ο Πέλκας, βεβαίως. Ο Πέλκας χρειάζεται. Δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα αυτό. Ερώτηση. 100%. Θα πρέπει ο Πέλκας λοιπόν χρειάζεται γυμναστήριο, ταχυδύναμη. Και να μπαίνει. Αύξηση μυϊκής μάζας. Και να μπαίνει στην περιοχή να την παίρνει. Κάνει ένα φάουλ καλό. Μπορεί να κάνει πολύ καλύτερο. Άσταρε τα φάουλ. Άλλο σε λέω. Και τα πόδια του πρέπει να δυναμώσει γιατί έχει τεχνική στο χτύπημα, δεν έχει δύναμη. Χτυπάει την μπάλα σαν κοριτσάκι. Η κόρη μου Ευγενία, αν πλακωθεί στο ξύλο με τον Πέλκα, θα τον βάλει κάτω. Είμαι σίγουρος γι' αυτό γιατί είναι πολύ δυνατή. Θα τον βάλει κάτω, ρε Πέλκα, σαν κοριτσάκι δύναμη έχει, ρε. Φοβερός στον γκολ. Πολύ καλό στον γκολ. Πρέπει να την πάρει την μπάλα από μέσα. Να του τη δώσουν. Κοντά εκεί, μέσα στην περιοχή. Είναι πολύ καλός ο Πέλκας. Ο Πέλκας είναι άθλιος έξω από την περιοχή. Είναι περίεργη ποδοσφαιρική, ένα περίεργο ποδοσφαιρικό κράμα ο Πέλκας.
Λοιπόν, και με το κλείσιμο του Ροντρίγκες και του Ζάιρο μέσα στο χώρο του άξονα, έδωσαν δυνατότητα στον Μπέλκα να μπει μέσα στην περιοχή και δεν το έκανε. Γι' αυτό και σωστά τον έβγαλε ο Ίβιτς. Πολύ σωστή αλλαγή. Ήμουν στην Κατερίνη σε ένα μπαρ εκεί με τα παιδιά και βλέπαμε το μάτς και με τον κόουτς τον Καμπερίδη και λέω εκεί ότι με αυτή την αλλαγή ο ΠΑΟΚ πήρε το παιχνίδι. Έξω ο Μπέλκας, μέσα ο Κάτσε. Έβαλε το Ζήμινο λίγο πιο μπροστά, αλλά και εκείνο το οποίο μέτρησε για μένα πολύ ήταν ο τραυματισμός του Ντιντάκ. Εκεί ο Σοηλέδης ήταν η Αχίλλειος φτέρνα, σε συνδυασμό με την αλλαγή του Μιστακίδη που για ένα χρόνο μιλάω, φωνάζω, ορίομαι ότι είναι ο παίκτης που μπορεί να βγει κατά πρώτο λόγο μαζί με τον Μπέλκα κατά δεύτερο. Ο Μιστακίδης σαν εξτρέμ με τη μεγάλη παλιά του Τζαβέλα και τον Σοηλέδη στην τετράδα της άμυνας να έχει προβλήματα. Μια τετράδα της άμυνας. Και ελάτε τώρα να πούμε και στους αεξίδες. Αεξίδες, δεν θέλατε τον Μπογιέτ, άμυνα παίζει ο Μπογιέτ. Τρία στόπερ βάζει ο Μπογιέτ. Με τρία στόπερ στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο με τρία στόπερ. Στον Άρθρο και στον Κολοβέτσιο Τζανετόπουλος. Και έξω ο Βάργκας ή έξω ο Μπαρμπόσα που ήταν ανύπαρκτος. Έπαιρνες το 1-1. Στη χειρότερη των περιπτώσεων σου λέω εγώ ότι μπορεί να κάνεις και το 2-0. Με άλλα λόγια. Σας έχει κάνει σε αυτό το μάτς ρόμπα από Γιέτ και το Μανολά και το Μελισανίδη και τον Μπάγεβιτς και όλους, διότι σας παρουσιάζει ένα υλικό το οποίο δεν μπορεί. Τι δεν μπορεί? Δεν μπορεί ο Σοηλέδης αριστερό μπακ, δεν μπορεί ο Βάργκας δεκάρι, δεν μπορεί ο Αραβίδης εξτρέμ και ο Τζιμπούρ στα 32-33 πόσο είναι. Είναι τελειωμένες ιστορίες. Η ΑΕΚ θέλει 4 παικταράδες και ένα προπονητή. Πώς? Επειδή φοράει κίτρινο, να μην μπερδεύεσαι. Η ΑΕΚ είναι. Ναι, η ΑΕΚ είναι. Σε χαλάει που είναι η ΑΕΚ. Όχι, πες. Μπράβο τη μαγιά τη. Συγκρίνεσαι εσύ σαν Ηρακλής με την ΑΕΚ? Όχι. Θα παίζουν τα πρωταθλήματα να μπλακώσουν. Θα μας μπλακώσουν όλους. Με άλλα λόγια για να το συντομεύσω. Αλλά του κολλάω. Ναι. Βγάζει το Βάρκα, βάζει τον Κορδέρο. Μιμείται τον Ίβιτς. Ακολουθεί την αλλαγή του Ίβιτς. Και η δεύτερη αλλαγή που κάνει είναι ο Πέρχατ στη θέση του Γιώχανσον, γιατί έχανε το μάτι. Λάθος αλλαγή κάνει. Ποιος? Όχι, καλά την έκανε την τελευταία. Λάθος αλλαγή κάνει. Καλά την έκανε την τελευταία αλλαγή. Το μάτι ήταν καρμπών. Τον άνοιξε δεξιά πλευρά. Το μάτι ήταν καρμπών. Ο Τίνταξ τραυματίστηκε, σου λέω. Τι άλλαγε? Τραυματίστηκε ο Τίνταξ. Κορόιδο. Ο Σοηλέδης μπήκε εξαναγκαστικά. Και εκεί πάνω μπαίνει ο Μιστακίδης. Δεν έχει κάτι άλλο να βάλει. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι, αν έβγαλε μπακ θα βάλει. Τι θα βάλει, ρε κοκκινή. Το γκολ το οποίο βάζει ο Μιστακίδης είναι. Από τα γκολ τα οποία φτιάχνουν τον κόσμο ο οποίος του αρέσει το ποδόσφαιρο, ναι, γιατί ναι, με το που μπαίνει σκοράρει. Ναι. Δηλαδή είναι, ρε φίλε, και να πω σε αυτούς, δεν με νοιάζει αν παρεξηγηθεί ο Τσαβέλας, στραβοκλωσιά είναι. Πάει να κάνει σέντρα, είναι λίγο. Τι λάθος κάνεις. Καλά, μου φαίνεται. Μπορεί να είμαι λάθος. Μην το μιλάς τώρα. Μπορεί να είμαι λάθος. Για λάθος είσαι. Εντάξει. Τον γέμισμα πάει να κάνει. Τον είδε. Και τον παίρνει ανάποδα φάλτσα ή μπάλα. Όχι, ρε κόκκινε. Ο Τσαβέλας από αριστερό στόπερ. Έχει πολύ καλή διαγώνια παλιά για να τη βγάλει 40 μέτρα στον εξτρέμ. Το δεξί εξτρέμ. Είναι μανούλα, το έχει ξανακάνει, δεν τον έχει δει. Πολλές παλιές έχει βγάλει και σε ευνηδιασμού ο Τζαβέλας. Πολλές παλιές έχει βγάλει σε ευνηδιασμού ο Τζαβέλας. Επειδή δηλαδή πούλησε τον Αναστασιάδη, όπως λένε, άμα παίζει καλά, δεν θα το λέμε. Τι θα το κάνουμε δηλαδή. Ψέματα θα πούμε. Λοιπόν, ο Μιστακίδης σαν εξτρέμ έκανε τον γκολ, αλλά για μένα πρέπει να του βρείτε θέση στον ΠΑΟΚ. Για μένα ο Μιστακίδης είναι του 4-3-3 εσωτερικός μέσος. Να βγαίνει και κάθετα, γιατί έχει κεφάλι, και διείσδυση, και ταχύτητα, και τέχνη, αλλά μπορεί να βγει και κατά συνθήκη εξτρέμ, δηλαδή να κλείσει μέσα, ας πούμε, πες ότι παίζει ο Ζάιρο, λέμε τώρα, ή ο Ροντρίγκες δεξί εξτρέμ, και είναι εσωτερικός μέσος ο Μιστακίδης. Μπορεί να κάνει την κίνηση διαγώνια και να τον βάλει μέσα στην περιοχή σαν δεύτερο φορ. Είναι δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος μπορείς να χτίσεις τακτική πάνω σε αυτόν τον παίκτη. Όσο για τον Μπέλκα τα είπαμε και συμφωνώ πολύ με τον Κόκκινο που είδε το πρόβλημα το μυϊκό, είναι αδύνατος. Δεν θα χαθεί ο Μπέλκας γιατί είναι σκόρερ, θα χαθεί αν τον βάλετε δεκάρι. Ο Μπέλκας δεκάρι θα χαθεί. Δεύτερο σέντερ φόρ είναι. Και με περισσότερα βάρη έκρηξη πέρα πάει ο μπαμπάς του να πληρώσει ένα γυμναστή, γιατί από τον ΠΑΟΚ δεν βλέπω να έχουν αυτό το μυαλό να το κάνουν. Και να τον εφτιάξει χωρίς να χάσει την ταχύτητά του, να τον κάνει λίγο πιο δυνατό. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο Πέλκας να είναι πιο πολύ center forward, να έχει την αίσθηση του γκολ και με τέτοιο σωματότυπο να του λείπει το ένας με έναν.
Γι' αυτό διαφωνούσα και έλεγα: δεν είναι ο Πέλκας ρε νέος Κούδας. Έχετε τρελαθεί. Ο Κούδας και σκοράριζε και ταχύτητα είχε, αλλά είχε και πολύ μεγάλο εγκέφαλο. Ήταν πολύ μεγάλος παίκτης στο να πασάρι, ασυσταδόρος. Αυτά για το μάτς. Για τη διαιτησία που διαμαρτύρονται κτλ. Ο ΠΑΟΚ θέλει τερματοφύλακα. Ο Βελίδης δεν του βγήκε. Ο Γλύκος φαίνεται ότι δεν βγαίνει και αυτός. Και πάνε για τρίτη επιλογή και ακούω ότι θα πάρουν τον Τσιντότα του Λεβαδιακού. Αυτή είναι η, μια πιθανή επιλογή. Ακούστε για, λίγο. Για τον ΠΑΟΚ. Τελείωνε τις βλακίες. Βλακία εσύ. Βλακίες, λεφτάτε! Με έπριξες! Επειδή δεν ξέρεις να το. Άτε τόση ώρα, δεν μιλάω! Δεν μιλάς γιατί δεν ξέρεις τι να πεις, ρε κόκκινα. Για μπάλα μιλάμε. Για μπάλα μιλάμε. Λοιπόν. Μη το γελιοποιείς. Όταν μιλάμε για μπάλα, μη το γελιοποιείς. Ο ΠΑΟΚ θέλει τερματοφύλακα. Για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Έκαψε και το Βελίδι, πάει. Δεν κάνει και ο Βελίδης. Αν ήταν ο Βελίδης, δηλαδή δεν θα έπαιζε ο Βελίδης και πάζουν τον Γλύκο. Και ο Γλύκος τρώει τον γκολ. Είναι φάουλ ή δεν είναι. Όχι, ρε, ποιο φάουλ. Πλάκα μου κάνει. Είναι φάουλ τον γκολ τη ΑΕΚ ή δεν είναι. Το γκολ τη ΑΕΚ. Ναι, όχι, είναι... δεν είναι φάουλ. Κάνει ένα φάουλ. Λοιπόν, το γκολ τη ΑΕΚ είναι φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ. Ναι, άκου τώρα γιατί είναι φάουλ. Εκεί ρε φίλε, δεν σου φέρνει μπάλα. Μη, δεν το είδε το έργο. Καλά. Ειδήσει έβλεπε, ίσω στην τουαλέτα. Άστο σου λέω, δεν υπάρχει. Άκου εμένα τώρα τι σου λέω. Είναι φάουλ κόκκινε. Καλά. Φάουλ. Επάνω στον Τζαβέλα ο Τζιμπούρ το πιάνει. Α, ναι, άστο, άλλο άστο, ρε, άστο ρε κόκκινε. Όπως είναι μπέναλτι του Τζαβέλα πάνω στον στο Τζιμπούρ στο 14 και δεν το δίνει ο διαιτητής. Στο πρώτο πέναλτι που παίρνει πίσω. Στο πρώτο το πέναλτι που παίρνει πίσω είναι offside. Γι' αυτό δεν συμμετέχει. Συμμετέχει ο παίκτης στη φάση. Τι συμμετέχει ο παίκτης στη φάση. Αυτός που είναι εκτεθειμένος συμμετέχει. Φυσικά συμμετέχει. Okay. Είναι μπέναλτι αλλά είναι και offside. Άρα δεν είναι μπέναλτι. Λοιπόν. Δεύτερον, το γκολ της ΑΕΚ είναι φάουλ. Όχι όμως το Γλύκο, ο οποίος τη χάνει εκεί, αλλά φάουλ στο Τζαβέλα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Τζαβέλα, στο Τζιόλι, στο Τζιόλι ο Τζιμπούρ. Πρώτον. Και δεύτερον, στο πρώτο τέταρτο ο διαιτητής έπαιζε τον ΠΑΟΚ 100-0 υπέρ. Έχουν βρει τον Κίτσιου δεξιά και περνάει όλος ο κόσμος. Του χαρίζει μια κάρτα του Κίτσιου. Χαρίζει μια κάρτα του Μαλεζά που τον ξανατρώνει τον Κίτσιου και βγαίνει στα μπακ στα δεξιά ο Μαλεζάς και δεν δίνει και ένα μπέναλτι στην ΑΕΚ. Ο Τζαβέλα πάνω στο Τζιμπούρ. Το πρώτο τέταρτο παίζει 100-0 τον ΠΑΟΚ. Το γκολ όμως που βάζει η ΑΕΚ είναι κάλπικο. Όχι όμως πάνω στον τερματοφύλακα. Είναι κάλπικο επάνω στον Τζιόλι. Και επίσης χαρίζει και μία κόκκινη τον Τζιμπούρ που πάει και να δώσει κεφαλιά. Εκείνη η δεύτερη κίτρινη και τον αφήνει μέσα. Αυτά είναι τα λάθη του διαιτητή. Τέλος. Στη φάση πάνω λες. Όταν έγινε. Όχι, μετά το μάτς. Οι μανούρες και τα λοιπά. Για τους παοξίδες. Αυτή την Κυριακή στις 5. Που βρίζουν τον Κυριακή... παοξίδες που βρίζουν τον Τζιμπούρ και το λένε αλήτη. Εγώ λέω ότι είναι παλικάρι, γιατί τις ίδιες αλητίες οι παλικαριές έκανε και ο δικός του ο Γκαρσία. Εκείνος είναι ήρωας και ο Τσιμπούρ είναι αλήτης. Λοιπόν, τέλος. Αυτή την Κυριακή στις 5 παίζουμε στην Καλαμαριά το τελευταίο αγώνα της φετινής χρονιάς. Α, είμαι εκεί. Είναι από το Club Rosner η ανακοίνωση και είναι σημαντικό. Μπράβο. Ο αγώνας του Μικρού Ορέστη όμως θα συνεχιστεί και θέλει τη βοήθεια όλων μας. Μπορεί να είμαστε οπαδοί, μπορεί να πιστεύουμε σε άλλα χρώματα και ιδέες, πάνω απ' όλα όμως είμαστε άνθρωποι. Ο μικρός πρέπει να φύγει άμεσα στο εξωτερικό για τη θεραπεία. Την Κυριακή αγοράζοντας ένα εισιτήριο για το αγώνα με μόλις 5 ευρώ, όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στην οικογένεια του μικρού. Βοηθάμε τον Ορέστη να συνεχίσει να ελπίζει τον όνειρό του. Χρέος όλων μας να βοηθήσουμε. Club Rosner 1993. Νομίζω ότι το λιγότερο που μπορεί να κάνει ο καθένας μας είναι να πάει εκεί. Να πάρει ένα εισιτήριο. Ένα εισιτήριο. Λοιπόν, αν μείνετε έξω από το σπίτι, αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τα κλειδιά του αυτοκινήτου, με την κλειδαριά του αυτοκινήτου, με την κλειδαριά του χρηματοκιβωτίου, με το συνδυασμό του, με οτιδήποτε έχει να κάνει με κλειδιά, ο κορυφαίος, ο πιο γρήγορος και ο πιο οικονομικός είναι ένας. Πετκανίτσας στο 85-27-27. Έρχεται σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο χώρο σας ή πηγαίνετε εσείς εκεί που έχει χώρο στάθμευσης Δελφών 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Ασύλληπτη δουλειά σε απίστευτες τιμές. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Σκουπίδι. Λοιπόν. Πάνε στο public ρε κόκκινο. Αν θέλει. Republic. Πάνε στο public. Public ρε. Πάνε στο public. Λοιπόν, αν θέλετε να πάρετε το ανταλλακτικό της αρεσκίας σας ή να σου το δώσουν αυτοί, ακόμη και αμηχανές αυτοκίνητων μέχρι 150 ευρώ, αφή Κωνσταντινίδη. Το 18133, ανοιχτά κάθε μέρα και την ημέρα του Σαββάτου, σου δίνουν και εγγύηση. Εντάξει, για αυτούς οι οποίοι και λαϊδάνε, μιλάμε δεν παίζονται. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95.5 με λατινικούς χαρακτήρες,
Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. ΑΜΗ3 κενό. Πάω ονοματεπώνυμο στο 54-344 για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και το θέατρο Βεργίνα. ΑΜΗ4 κενό. Θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τη θεατρική παράσταση Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ. Όπου μετά την παράσταση στη Μονή Λαζαριστών θα υπάρχουν και επικοινωνία με τους πρωταγωνιστές και χιλιαδιό. Λοιπόν. Τι επικοινωνία, ρε κόγια. Θα γίνουν κάτι σαν press conference, σαν συνέντευξη. Press conference. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Ναι. Γιατί δεν ανεβάζουμε, ρε φίλε, και μια παράσταση Ταξιδεύοντας με τον Άρη. Να πούμε κάτι. Στο Δεδροπόταμο, στο. Πώς το λένε, στη Δράμα. Ξέρω εγώ, παιδιά, λέει, αν ο Πέλκας κάνει αυτά που ναι. λέτε, δεν θα χάσει ταχύτητα. Θα κερδίσει πολλά άλλα όμως. Όχι, και δεν θα χάσει ταχύτητα. Και ποια είναι η ταχύτητα στην γιατί, Ελλάδα. Γιατί και τι, δεν είναι και πολύ ταχύς ο Πέλκας. Συνάμα θα κάνει και. Θα βελτιώσει και την ταχύτητά του. Ο Πέλκας, αν δυναμώσει. Είναι κοντός, είναι 7 μηνύτης. Άμα δυναμώσει ο Πέλκας μέσα στην περιοχή και του την ψιλοφέρουν την μπάλα, κάνει πολλά γκολ. Σαν δεύτερο σεντερφόρ. Δεκάρι δεν είναι. Ούτε εξτρέμ μπορεί να παίξει. Ούτε εξτρέμ μπορεί να παίξει. Δεύτερο σέντερφορ. 4-4-2 με Σιμεώνε. Δεύτερο σέντερφορ ο Πέλκας. Και μια και πιάσαμε το κουβέντα για το Σιμεώνε. 9:55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Ποιος από τους τέσσερις προπονητές στο playoff ταιριάζει το παιχνίδι περισσότερο με το Σιμεώνε. Για να δούμε αν βλέπετε. Καλημέρα. Καλησπέρα στην Γαλάζια Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα ναι. στην πόλη του Ημίφεου. Ναι. Καλησπέρα στην πόλη του τεράστιου Ηρακλή. Ναι. Καλησπέρα μου... κύριε Ραπτόπουλε. Καλή μου όρεξη. Καλησπέρα κύριε Κόκκινα, κερδίσατε το στοίχημα. Άρε κάτι, γούστα. Τη μέσα και καμάρι σας. Θα φάω καλά. Δεν πήγε το μυαλό μου στην 22η ανατροπή της ομάδος αυτής. Δεν πήγε. Οπα. Νόμιζα ότι από το ημίχρονο θα είναι διπλό. Αλλά δυστυχώς έπεσα έξω, κερδίσατε το στοίχημα. Βεβαίως θα πάρουμε τον κύριο Ραπτόπουλο και θα πάμε να σας κάνω το τραπέζι. 22η ανατροπή. Τι βεβαίως. Δεν το είχα υπολογίσει έτσι. Βεβαίως. Είναι 22η ανατροπή. Και στο μπάσκετ ωραία ανατροπή είχαμε. Κοιτάξτε, στο μπάσκετ δεν με ενδιαφέρει εμένα. Και μπράβο στον Άρη που κέρδισε, δεν κατάλαβα. Είπε κανείς όχι. Α, μπράβο. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι να κάνουμε τώρα. Από εκεί και πέρα, κύριε Ραπτόπουλε, κάτι θέλατε να πείτε, σας διέκοψα, ζητώ συγγνώμη. Τι ήθελα να πω. Λέω. Να βρίσκετε τον Ηρακλή, κύριε Ραπτόπουλε. Να μας πείτε ότι το ένα, το άλλο, τα γνωστά. Έλα μωρέ η κόμπλα τώρα. Σταμάτα εσύ βρε, σαν ζαματικό λεμόνι. Σταμάτα τώρα. Εσύ τι θες ρε τη μόνη τώρα. Σταμάτα. Το λεμόνι. Σταμάτα τι λεμόνι. Τι θες ρε τώρα, τι θες τώρα. Τι θες να σε ξυλώσω τον μπάτλε. Άκου ο Ηρακλειδιάς, το βάζουν και κάνει μέχρι και το θέατρο του ΠΑΟΚ promotion. Κατάλαβες. Και λοιπόν τι μετά πάει και κλειδώνεται. Δεν τροπή ρε. Κλειδώνεται σε καφτατζόγλια πάνω. Εσείς από την προπαγάνδα. Από την προπαγάνδα θα κάνετε και παιδική χαρά. Με περίμενε ακόμα δεν είδατε τίποτα ρε. Η δουλειά από πότε είναι τροπή. Δεν κατάλαβα. Άκου. Ω εγώ δεν λέω. Αυτή λέω. Ποια δουλειά δεν είναι τροπή ρε Κόκκινε. Τι διαφημίζει ρε Κόκκινε. Πάσα το πει ο συνεργός σου ρε Κόκκινε. Τι δουλειά έχεις εσύ. Τι λέτε. Ό,τι θέλω. Και πόσοι θα πας στο καζίνο και πόσοι θα έρθουν. Τι είσαι εσύ του καζίνο μέτρο. Μπορεί να παίρνω προμήθεια που ξέρεις. Ναι σουβλάκι. Καλά δικαίωμά σου ρε φίλε αλλά με αυτόν τον τρόπο. Με ποιο τρόπο λέει, δεν κατάλαβα. Θα σου πω ότι θα πάρει στο τραπέζι, μην καταπιεί κανένα ξύγκι. Μη σε βάλω να μην μπορεί να κουνηθεί εκεί. Να σου τελειώσει σαν μπάνια, ρε αλήτη. Στα πόδια σου θα είναι. Παρέγγειλα λεκάνε. Κύριε Ραπτόπουλε. Κύριε Ραπτόπουλε. Ακούω εγώ. Ακούτε εσεί. Λοιπόν, η κατάσταση δεν πάει άλλο. Ο κύριο Παπαθανασάκη θεωρείται ήδη παρελθόν. Και επειδή σήμερα είναι η μέρα των... Ναι αγάπη μου, το μέλλον ποιο είναι, για πες μου. Το μέλλον θα το δείτε πολύ σύντομα. Θα πάρει η θύρα 10 την ομάδα σαν τους σουπεράδες δηλαδή, τι θα γίνει. Πιστεύετε ποτέ η θύρα 10 ότι έκανε τέτοια πράγματα. Γιατί δεν θα την πάρει, γι' αυτό λέω, είναι διάδοχο κατάσταση. Ή αναμίχθηκε. Βεβαίως υπάρχει διάδοχη κατάσταση και σας είπα ο Ηρακλής είναι γωνιακό μαγαζί και αύριο θα σας πω κάποια πράγματα για την διοίκηση του κυρίου Παπαθανασάκη που θα σας κάνω να αναρωτηθείτε συγγνώμη. Πάρα πολύ, τι σας λέω, σήμερα επειδή είναι η μέρα των οπαδών της ομάδας της γειτονιάς σας, ας τους αφήσουμε να χαρούνε, σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα κύριε Ραπτόπουλε, μάλιστα. Αν γίνεται μετά την εκπομπή να σας απασχολήσω για 3 λεπτά για ένα τηλεφώνημα που έχει να κάνει για μια δουλειά με την Αθήνα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι και έτοιμες, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή ταχύτητων ίντερνετ στο σπίτι, χάρη στην πρωτοποριακή υπηρεσία Cosmote Home Speed Booster. Τώρα για πρώτη φορά μια υπηρεσία συνδυάζει ταχύτητα του σταθερού ίντερνετ με ταχύτητα του mobile ίντερνετ στο σπίτι, για να σερφάρετε όλοι ταυτόχρονα, να βλέπετε βίντεο σε υψηλή ανάλυση ή να κάνετε download και upload μεγάλων αρχείων χωρίς καθυστερήσεις. Αποκλειστικά στα προγράμματα Cosmote Home Double Play με 15 ευρώ επιπλέον. Εμπρός! Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω βρει το λεμόνι με την ταινία στο λαιμό, το κρατάω εδώ δίπλα μου, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε τα στοιχεία για να πάρω την αμοιβή. Δεν δίδουμε αμοιβή για το λεμόνι, για το σκυλίδι μου. Τι λέτε κύριε μου, αυτό έχω ηχογραφημένη την εκπομπή. Είπα το όποιος δει ένα λεμόνι με ταινία στο λαιμό. Λοιπόν, επειδή είσαι κοπρόσκυλο μεγάλο, εγώ θα σε δέσω με την ταινία και θα σε πετάξω στο πεπόνι. Ο κύριος που τηλεφώνησε πριν με τα λινά, τα παντελόνια, τα άσπρα και το σκουρόχρωμο εσώρουχο από μέσα. Από πού και ως που θεωρεί γωνιακό μαγαζί τον Ηρακλή? Τα έσοδα λίγο μπορείτε να μου πείτε του Ηρακλή. Είναι ρε φίλε, γωνιακό μαγαζί. Ναι, από πού και ως που, τα έσοδα. Δηλαδή αν διαφερθεί ένας άνθρωπος σοβαρός να πάρει την ομάδα και κάτσει και πει ρε παιδιά ελάτε εδώ, του χρόνου τι έσοδα θα έχουμε? Για να ξέρω αν θα αξίζει να επενδύσω. Ποια είναι τα έσοδα του Ηρακλή? Εσύ λες δηλαδή ότι ο Ηρακλής δεν είναι γωνιακό μαγαζί, ακούγες? Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα. Γωνιακό εγώ λέω να μου πείτε εσείς γιατί θεωρείτε γωνιακό. Ναι. Εσύ πες ότι δεν είναι γωνιακό μαγαζί. Είναι σε στενό μέσα. Εσύ τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ, τι θα είμαι? ΠΑΟΚ είσαι. Άσχετα αν οι πόλοι που ζούμε είναι του Ηρακλή. Έτσι και να είμαι και εγώ ΠΑΟΚΣΙΣ. Εντάξει, δεν είσαι ειλικρινή. Το σκύλο. Κόψε τον Άρη τον Αλή. Δεν μου λες ΠΑΟΚΣΙ. Ναι, ναι. Ποδοσφαιρικά πώς τον είδες τον ΠΑΟΚ χθες? Δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσαν οι αλλαγές του Ίβιτς. Αν δεν μπαίναν τα γκολ θα μιλήσουμε για άλλο πράγμα. Πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη ευκαιρία. Το στυλ παιχνιδιού που πήγε πιο πολύ από τον άξονα και δεν πήγε στη σέντρα και στο σέντρα και πάει και αυτό το μοντότονο, σ' άρεσε? Εμένα μ' άρεσε. Και εμένα μ' άρεσε, απλά πιστεύω ότι ιδίως με την ΑΕΚ θα έπρεπε να πάει στη σέντρα. Γιατί γενικά κοντούς παίκτες, δεν έχει κορμιά η ΑΕΚ. Ναι. Και ποιος θα πηδήξει εκεί? Μπροστά. Το μυαλό στο πείδημα είναι, πάμε στον απόγευμα. Έχει σταμάτα, ρε κόκκι, μιλάμε για μπάλα. Σταμάτα, άμπαλε. Φίλε, ο Ροντρίγκες έχει ταχύτητα και ο Ζάιρο τέχνη. Γύρισαν πάρα πολύ προς τον άξονα. Αυτό έδωσε στον ΠΑΟΚ ένα παιχνίδι πλεονεκτήματος σε δύο στόπερ τα οποία είναι προβληματικά. Έχεις και ο Άρθρο και ο Τζανετόπουλος. Λοιπόν. Έχεις δίκιο σε αυτό. Απλά πιστεύω ότι χαραμίστηκε ο Κλάους. Ναι. Πιστεύω ότι χαραμίστηκε ο Κλάους, δεν μπορούσε να παίζει μέσα στην περιοχή. Και πιστεύω ότι ο Κλάους το μόνο που έκανε χθες είναι να τραβάει δύο παίκτες συνέχεια. Ο Κλάους τραβώντας δύο παίκτες έδωσε δυνατότητα στον Ροντρίγκες και στο Ζάρο να χωθούν. Αλλά έχασε την ευκαιρία του να κάνει μεγάλη μπάλα να παίξει χθες ο Πέλκας. Ο Πέλκας είναι ο κακός κρίκος του χθεσινού παιχνιδιού. Ναι. Είναι λάθος έτσι όπως παίζει στο έργο. Δηλαδή ο Πέλκας μπορεί, ας πούμε, λέμε ένας ηθοποιός ήταν, έπαιζε αυτό και τα μετά δράματα κτλ. Αλλά διέπρεψε στην κωμωδία. Ο Πέλκας θα διαπρέψει σαν παρτενέρ του Center Four. Πρέπει, αλλιώς δεν πρόκειται να παίξει μπάλα. Και αν δεν δυναμώσει, το λέω στα γιαλιτσάκια να τα ακούνε. Ναι. Πιστεύω ότι εκεί θα μπορέσει να παίξει και ο Μιστακίδης καλύτερα πίσω από το Center Four. Ο Μιστακίδης, επειδή έχει διασκελισμό, έχει αυτό που λέμε ρε παιδί μου, το ανοίγω, πώς το λένε, σαν τα 16 βάλβιδα, ξέρει μπαλίτσα. Αν ήταν λίγο πιο εύκολο στο σκοράρισμα, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο όσο είναι ο Πέλκας, αλλά. Ψηλά βλέπω ότι έχει βελτιωθεί πολύ. Έχει κάνει και ατομικές με Καμπερίδη που έχω μάθει στην Κατερίνη. Βγαίνει πάρα πολύ ωραία σε 4-3-3. Εσωτερικός χαφ σαν οχτάρι. Πολύ ωραία από τη δεξιά. Φανταστικός. Και θα κάνει καριέρα. Νομίζω ότι θα κάνει καριέρα ο Μιστακίδης. Θα παίξει καλή μπάλα. Ναι. Και πιστεύω τέλος ότι για τον Διέκο Σημαίωνε που είπες ότι φέρνει λίγο το παίξιμο του Πανιωνίου. Μπράβο! Συγχαρητήρια. Να μιλάμε. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Στο επόμενο. Μπράβο. Αλλά με καθάριο Μασούρα δεν έχει την κόντρα. Καλημέρα. Έλα, καλό μεσημέρι. Καλώς τώρα. Κώστας Ολυμπιακός. Καλώς. Καταρχήν, ότι θα ήταν για τον Ζωνίδη το κολακευτικό σχόλιο ήταν σίγουρο, αλλά χθες το βράδυ είπες ότι το παιχνίδι δεν το είδες. Το ένα ημίχρονο είδα, ταξίδευα μετά. Τέλος πάντων, εντάξει, ο Ζωνίδης είναι καλός υπονητής, αλλά δεν ξέρω τι εξέλιξη μπορεί να έχει σε μια μεγάλη ομάδα. Ο Λαύρα του Αρδία μας πήρε από το πλούσιο και over το βλέπετε τώρα. Ο Ζωνίδης θα έχει, όπως ο Σιμεώνε, θέλω να τον δω με μεγάλους παιχταράδες. Θέλω να τον δώσει με μεγάλες ομαδάρες, Ρεάλ και Μπαρτσελώνα.
Και Μπάγκερ θέλω να το δω. Και Μπάγκερ θέλω να το δω. Το Σιμεώνε. Και ο Ζουνίδης, έτσι όπως παίζει την μπάλα, θέλω να τον δω. Θέλω να τον δω στον Παναθηναϊκό τον Ζουνίδη. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να το αντέξει αυτό, αλλά το Μουρίνιο ο Ζουνίδης. Ο Ζουνίδης. Ο Ζουνίδης. Ο Σιμεώνε δεν μπορεί να πάει σε μεγάλη ομάδα με παιχταράδες και να παίζει έτσι αμυντικά. Να πηγαίνει να παίζει. Γιατί θα τους πειράζει. Θα τους πειράζει να βγαίνουν στον χώρο. Μα η Μπαρτσελόνα. Στο μεγάλο χώρο θα τους πειράζει. Άκου, όταν είχα ρωτήσει τον Κρόιφ τότε παλιά, είπε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι που είναι στο DNA μας, που είμαστε αυτή τη στιγμή από ό,τι χάνουμε σε αυτό, να το πετύχουμε, να το παίζουμε. Λοιπόν, δευτερόλεπτα δώσ' μου. Αυτό πέτυχε η Μπαρτσελόνα. Δευτερόλεπτα δώσ' μου. Δευτερόλεπτα δώσ' μου. Ο Αχιλλέας ο Ασλανίδης, ξέρεις τι μου είπε. Για τον ΠΑΟΚ δεκαετία του 70. Στα μεγάλα μάτς. Τα περισσότερα γκολ τα έχουμε βάλει στον ευνηδιασμό. Τους δίναμε το τυράκι. Μαλάκες ήταν αυτή η μεγάλη ομάδα που τους έδινε το τυράκι. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Συγγνώμη για την. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Το χαλάει τον Μπέιλι, τον Μπενζεμά και τον Ρονάλντο να βγουν 5 και 5, 10 φορές στο χώρο και να βάλουν στο χώρο 3 γκολ ή να μπεδεύονται σε κλειστές άμυνες στο πάσα-πάσα. Για πες μου, για ρώτησέ τους. Ναι, αυτό όμως που λες εσύ για να παίξουν αυτό το πόσο πέφτει ο Μπέιλ, ο Μπενζεμά και ο Κριστιάνο Ρονάλντο να μαθαίνουν σε όλο το γήπεδο. Όχι, αυτό το 4-4-2 έχει 8 στρατιώτες και 2 βουγιουκλάκηδες. Όχι, ένας είναι βουγιουκλάκης. 2 είναι βουγιουκλάκηδες. Ο Κρισμάν ξεσκίζεται σε κάθε παιχνίδι, άμα τον δεις. Ο Κρισμάν. Μόνο ο Τόρες είναι πιο χαλαρός. Εντάξει. Ο Κρισμάν όχι τόσο. Αδική στον Τόρες. Κλείσε, τα λέμε. Όχι, σου λέω ότι είναι πιο χαλαρός. Ναι, τον αδικείς. Όλοι οι παίχτες είναι στρατιώτες. Αν δεις τι κάνει ο Αγκώστιν, πώς λέγεται αυτός. Ρε φίλε, δεν υπάρχει παίκτης όπως δεν κάνει. Είναι, μιλάμε κάνουν 11 χιλιόμετρα για πλάκα σε κάτι παιχνίδι και με την τελευταία ομάδα της Ισπανίας σου βλέπεις πάνε πάνω κάτω. Τα λιγότερα χιλιόμετρα ποδοσφαιριστή τα έχει ο τερματοφύλακα. Άστο, να είσαι καλά. Ναι, ναι, έλα, γεια. Δεν μου λες τώρα, κόκκινε, άμα πάει στον Παναθηναϊκό ο Ζουνίδης και αφήσει τον Μπέρκ και τον και το λέτε πιο ελεύθερους. Θα κάνει και πορεία στην Ευρώπη. Και πορεία, 4-4-2. Και πορεία στην Ευρώπη. Με 8 στρατιώτες. Αυτοί θέλουν να στραματσώνει μας. Στραματσώνει. Ναι. Στραματσώνει. Ας φάνε το τσίλο. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε, Ολλανδός. Καλώς τον. Λοιπόν, για να κλείσουμε τη συζήτηση. Ο Ηρακλής φέτος, επειδή ρωτάνε κάποιοι πόσα είχε, ο Ηρακλής φέτος από τρεις ανθρώπους που ψηλάφισαν τα ήταν μέσα στη διοίκηση και πιάσανε, υπολογίζονται από 2,5 έως 3 εκατομμύρια. Γιατί είναι ένα 485, οι 35 βαθμοί που πήρε ο Ηρακλής είναι αυτά που είχε υποσχεθεί η Λίγκα, αν πάρει αυτούς τους βαθμούς μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Είναι κοντά στα 400 με 500 χιλιάρικα τα διαρκείας. Είναι 350 χιλιάρικα η χορηγία του πάμε στοίχημα. Αυτά τα είχαν βγάλει αυτοί, οπότε είναι γνωστά πλέον. Και από εκεί πέρα έχουμε ένα ποσό από την Turkish Airlines και κάποιες άλλες, οπότε την υπολογίζω και αυτή τη χορηγία κοντά στα 500. Οπότε φτάνουμε κοντά στα 2,850. Χωρίς εισιτήρια, χωρίς μπουτίκ. Τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ένας Ηρακλής, ο οποίος δεν βάζουμε μέσα εισιτήρια μπουτίκ, δεν βάζουμε την ενδεχόμενη πώληση του Βέγιου, και για να μπορέσουν να καταλάβουν τι γίνεται πλέον με τον Ηρακλή, γιατί κάποιοι δεν έχουν καταλάβει τι εστί μη αδειοδότηση του Ηρακλή. Η αδειοδότηση λοιπόν του Ηρακλή, για το προβλέπει, είναι ότι πλέον τώρα που θα φύγει ο Ρωμάνο, ο Περόνε και οποιοδήποτε άλλος ξένος, δεν έχουμε το δικαίωμα να τους αντικαταστήσουμε με Ρωμάνο και Περόνε ξανά. Γιατί άλλαξε ο νόμος. Για να βοηθήσει λοιπόν ο κύριος Παπαθανασάκης στο πλάνο του, που είναι ότι θέλει να βάλει Έλληνες παίκτες, δεν τον ενδιαφέρει το οικονομικό μπάτζετ, και να κατεβάσει του χρόνου μια ομάδα με ταλέντα από τη Β' Γ' Εθνική και από οποιουσδήποτε θα μπορέσει να μαζέψει για να συμπληρώσει το ρόστερ, γιατί αυτό ήταν το πλάνο του, γιατί πάνω σε αυτό το πλάνο δούλεψε και είπε ότι έχουμε βρει ήδη τους παίκτες, ότι δεν θα πάρω αδειοδότηση, γιατί κατάλαβε το Δεκέμβριο ότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να είναι πρόεδρος στον Ηρακλή έχοντας τον Καρασαλίδη και τον Τάκη τον Ιακωβίδη μέσα στην ομάδα. Και δεν λέω και κάτι για τον Καρασαλίδη, ήταν ένα τυχαίο όνομα, έτσι, για να μην κάποιος θεωρεί ότι έχω εμπάθεια. Επειδή κατάλαβε λοιπόν ο κύριος αυτός ότι οι οπαδοί του Ηρακλή θα ζητήσουν μεταγραφές το καλοκαίρι, γιατί πλέον πέρασε η χρονιά της σταθεροποίησης, εσκεμμένος δεν παίρνει την άδεια για να μην μπορεί να επενδύσει λεφτά. Γιατί ακόμα και το Δεκέμβριο τα πράγματα στραβώσουν και ο Ηρακλής δεν πάει καλά. Έχει το δικαίωμα να κάνει μόλις μία μεταγραφή. Οπότε όλο το πλάνο στο να μην αδειοδοτηθεί ο Ηρακλής έγινε μετά από την απέτηση των οπαδών το Δεκέμβριο να φέρει μεταγραφές σε μια χρονιά που τη θεωρούσε και ο ίδιος ότι όλα βαίναν καλώς και δεν έπρεπε να ρίξει λεφτά.
Αυτό το πράγμα προσπάθησε να φύγει ο κύριος Παπαθανασάκης. Γι' αυτό και όποιος τον έλεγε που είναι τα λεφτά από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, έλεγε ότι τα λεφτά θα έρθουν από δικές μου καταθέσεις, άρα έχω πρόβλημα με τα capital controls. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν έχει capital controls και πρόβλημα ο κύριος Λάσκαρης, ο κύριος Σαββίδης, οι οποίοι έχουν λεφτά στο εξωτερικό και τα φέρνουν στην Ελλάδα. Γιατί τα capital controls δεν ισχύουν, κύριε Παπαθανασάκη. Για προξένο ο Σαββίδης. Όχι, άλλο λέω. Εγώ λέω όμως ότι τα capital controls αν έχεις 100 εκατομμύρια στην Αμερική και θες να τα φέρεις στην Ελλάδα, μπορείς. Να τα βγάλεις. Να τα βγάλεις δεν μπορείς. Να σε καλά. Οπότε δεν ισχύει. Λοιπόν, να σε καλά. Σήμερα είναι μαζί μας τα 14 καταστήματα For All και μας προσκαλούν για extra large περιποιημένο καφεδάκι και ό,τι άλλο μπορεί να έχει στο μυαλό σου. Κρατηθείτε 7.000 κωδικοί παρακαλώ. Βρεις ό,τι χρειάζεσαι να πας στιγμή. Δεν πιστεύεις. Μπες και εσύ σε ένα τα 14 καταστήματα For All και θα βρεις τα πάντα. Η εξέλιξη του mini market, του ψιλικατζίδικου που λέγαμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Αυτοί δεν βάζουν μυαλό ποτέ με τίποτα. Για πες. Χαρούμενο σε ακούω. Ανεβασμένοι. Δεν βάζουν μυαλό με τίποτα. Για πες. Πέρσι Αγιονέρη Πανσεραϊκός. Ναι. Φέτος Άρης Αγιονέρη, ξέρω εγώ, και λέει θα κάνουμε φιλικό με ποιον με... Έπεσε ο σκύλος. Μας ενημερώνουν ότι έχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το Φίνικα μέχρι και την έξοδο της Τούμπας. Κάνουν κάτι έργα εκεί μετά το... Ναι, και εγώ στο IKEA που ήμουνα. Μετά το εμπορικό κέντρο Μακεδονία, ναι. Σε εκείνο το ύψος κάνουν κάποια έργα. Καλού κάνουν έργα. Μετά το εμπορικό κέντρο Μακεδονίας, στο ρεύμα το οποίο οδηγεί από τα ανατολικά προς δυτικά, κάνουν κάποια έργα. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό το μποτιλιάρισμα. Έχετε το νου σας. Παρακαλώ. Τι νου να έχουν. Για να τρέξουν δεν μπορούν. Να μην πάνε από εκεί, ρε φίλε. Μην πάνε. Να πάνε μέσα από την πόλη. Ας πάνε από την πόλη μέσα. Ορίστε. Χαιρετώ τα Αλάνια. Γεια σου, Ελευθέρη. Τι κάνουν τα παλικάρια, καλά. Τελείωσε το λίπος. Αρχίσαμε να δουλεύουμε πάλι. Κωστά, έλα. Αλλά λόγια να αγαπιόμαστε. Έχω πρόβλημα με τη μέση τώρα. Έχω τρεις μέρες που με πονάει η μέση. Γιατί? Έλα στον Πασκάλ να σε στρώσει. Έχω δένα μαύρο τον Μπόκο Λόκο εδώ απάνω. Να σε τακτοποιήσει. Σοβαρά σημαίνει και αυτός. Του Ραπτόπουλου του φύγανε εκεί πάλι. Ένας φίλος που έγινε κύριο μου είπε να πάρω παπούτσια, λέει αερόσολ. Πώς τα λένε αυτά. Άσε ένα φίλος. Θα πας ένα ορθοπαιδικό. Άμα σου πει έχεις μυϊκό θέμα, ξεκούρασε αυτά. Άμα σου πει έχεις τη σκοκύλη, δύο τι να υπάρχουν. Ή πας και την κάνεις θεραπεία σε πρακτικό, ή πάει και κάνεις εγχείρηση. Δεν έχει τώρα, εγώ τι να σε πω. Λαϊκατζή, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά σου. Ποιο? Βρες μια γυναίκα και θα σου φύγουν και οι πόνες στις αρθρώσεις και οι πόνες στη μέση. 52 χρόνια δεν τη βρήκα, ρε φίλε. Πότε θα τη βρω, ρε. Εμένα ρωτάς, βρες μια γυναίκα να ησυχάσει το κεφάλι σου. Όχι, βρες μια γυναίκα γιατί να ησυχάσει το κεφάλι του. Αυτό το 52 του δεν βρήκε γυναίκα, τώρα θα ησυχάσει το κεφάλι του. Δεν τώρα, είναι εκπαιδευμένος αυτός. Γεροντοκόρη είναι, τον ακούς. Τη μία κάνει διάδρομο, την άλλη πήγε με κουστούμι στη λαϊκή, έχει χαζέψει. Γυναίκες έχω βρει πάρα πολύ. Άκου. Εντάξει, γυναίκα μία που λένε δεν έχω βρει. Δεν έχει βρει. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Αναρωτήθηκες πως κάνεις εσύ κάτι λάθος. Δεν θέλει. Ίσως, αλλά τώρα τα προσωπικά δεν λέγονται. Όχι, δεν είπα να πεις τι λάθος. Λέω, πήγε ποτέ το μυαλό σου ότι μπορεί εσύ να φταίς το ότι δεν βρέθηκε αυτή η μία. Βεβαίως. Γιατί μπορεί να βρέθηκε και να την προσπέρασες. Άμπραβο, έχεις δίκιο σε αυτό που λέω. Βρεάστε δίκιο εγώ, άδικο να έχω. Λέω, το θέμα είναι να βλέπουμε και τη δίκη μας. Δεν πες μου λίγο τώρα με τον Παναθηναϊκό, πώς το βλέπεις, θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Τέτοιο over δεν υπάρχει. Άμα θες, βάλω και διπλό. Εγώ over θα το βάλω για σιγουριά. Και θα σας πω και λίγο για ποιήση σήμερα. Θα με απόξει. Πού να βρει γκόμενα με τέτοια πράγματα. Άμα. Μην τη λε τέτοια. Καλύτερα να λε ότι είσαι γκέι, πιο πολύ πουλάει, παρά να κάνει τον ποιητή. Ή να λε τζάβαλο. Άμα λε τζάβαλο. Άστα να μιλήσει ρε κόκκινη που δίνει και συμβουλέ αγιορίτη. Θέλω να κάνω και λίγο ποιήση. Γιατί εγώ είμαι πολύ λόγη και διαλόγη που λέει και ο Νότης Φακιανάκης. Και μου αρέσει πολύ το χιούμορ. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Κάνω πολύ χιούμορ. Τον χάνουμε το λέει κατσί. Μια μέρα το δάκρυ λέει είπε στο χαμόγελο. Σε ζηλεύω γιατί είσαι πάντα χαρούμενο. Το χαμόγελο του απάντησε. Κάνεις μεγάλο λάθος. Διότι πολλές φορές εγώ είμαι η μάσκα του πόνου σου. Γεια σας. Σου είπα δεν υπάρχει ελπίδα. Η βαρέσει. Άλλο ένα μήνυμα θέλω ρε παιδιά. Κερδίσατε ρε την κούλα ρε 2-1 με ανατροπή και δεν στείλατε 15 μηνύματα.
μέσα σε μια μισή ώρα για να δει τον ΠΑΟΚ της καρδιάς σας. Ο Μανολάς την έκανε κούλα την άλλη. Ραπτό το Μολέδο, πώς το βλέπεις? Λέει, πιστεύω πως βρήκα εξαιρετικό στόπερ, το καλύτερο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πολύ καλό center back. Με καλές τοποθετήσεις. Εύκολο στο λάθος. Πολύ καλό center back. Επιρρεπή στο λάθος. Έκανε ένα λάθος. Φεύγει πολύ μπροστά, ξεχνιέται. Ναι. Με 3.000 μέσο όρο εισιτήρια, τι γονέα έχω μαγαζί σε Βρεταγάρι, λέει ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Κόκκινε. Διατάξτε. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνει. Κάτι ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το βιβλίο, γίνεται. Με ποιο βιβλίο, κυρία μου? Για το βιβλίο που γράφετε. Γράφω βιβλίο. Έτσι είπες, όταν γράφω βιβλίο. Άλλο είπα, λοιπόν, σκέφτομαι να γράψω. Να ρωτήσω. Είναι στη σκέψη. Από πού τηλεφωνείτε? Από όπου θέλει. Έλα Κόκκινε, δεν παίζει ο λόγος. Παίζει, όλα λοιπόν, παίζουν. Από πού τηλεφωνείτε? Από πού τηλεφωνείτε? Μισό λεπτό, από πού τηλεφωνείτε? Πες ρε φίλε από πού τηλεφωνείς για να μιλήσει, γιατί δεν σε αφήσει. Άστο ρε Γρηγόρη, αυτού δεν έχουμε χρόνο. Εγώ για άλλα πράγματα. Να ξέρω ρε φίλε, ό,τι χαρτζηλίκ σου δίνει ο χοντρός, εγώ σου δίνω και 10 παραπάνω. Ρε Κόκκινε, δεν είπες να γράφεις βιβλίο. Δεν είπες να γράφεις βιβλίο. Σε ρώτησα το ξεκίνησες. Καθαρίζεις κάτι. Εγώ. Από ό,τι σε δίνει ο χοντρός, σου δίνω και 10 παραπάνω. Άκουσε Γρηγόρη, είναι αληθές ότι ο Πέτρος. Ο Πέτρος ο Γαϊτάνος, έτσι, ναι. Έχει επηρεαστεί, έχει εμπνευστεί από τότε που έψελνες. Είναι αλήθεια αυτό ή όχι? Δεν μου λες φίλε, εργάζεσαι. Ναι. Ρε Γρηγόρη. Εργάζεσαι. Εγώ φίλος είμαι, εσύ γιατί τώρα με ειρωνεύεσαι. Είναι ηρωνία το να σε ρωτώ αν εργάζεσαι. Πες τρε φίλε, εργάζεσαι. Πιστεύω στο βιβλίο σου και έχω πολλές ιδέες. Αν θέλεις. Αδερφέ, αργία μη τυρπάς κακίας. Άστο. Άστο να πάει στο διάλογο. Άστο να πάει. Ρε άστο, θα ακούς που σου λέει και άσχημα. Άστο. Πάνε στο χοντρό μια βόλτα, σου δώσει κάθε κάρικο. Έλα. Τώρα περιπιπτόντως, πέρα από την πλάκα, το βιβλίο θα το γράψεις? Ποιο βιβλίο να γράψω? Δεν είπες να γράψεις βιβλίο για το ποδόσφαιρο. Κατό μαλακίες έχεις πει στο ραδιόφωνο αυτό, κόλλησες τώρα. Παρεκτρέπεσαι. Εντάξει. Να πεις ότι παρεκτρέπω. Εγώ το αφεντικό. Ο κάθε φελός βγαίνει τώρα εδώ πέρα. Το βιβλίο θυμήθηκε. Έχουμε τόσα θέματα εδώ πέρα. Δεν είναι χριστιανικό. Τόσα θέματα έχουμε. Δεν είναι χριστιανικό. Το βιβλίο. Δεν είμαι καλός χριστιανός. Δεν είμαι καλός χριστιανός. Σε ρώτησε ευγενικά ο άνθρωπος. Δεν είμαι και ευγενής. Ναι, αυτό βλέπω. Αλλά και σε ρωτάω και νευριάζεις. Το βιβλίο θα το γράψεις. Αυτό λέω. Άντε πάλι, γιατί νευριάζεται πάντα. Τώρα το δίνω εντός στούντιο, εκτός στούντιο. Όχι, δίνω εκτός στούντιο, ρε. On air, εκτός, τι θα πω. Το τίτλο το βρήκε στο βιβλίο. Δεν θα. Η εξέλιξη τεχνολογίας έχει τα καλά της όπως το EDF, το νέο σύστημα μυκτής καύσης για πετρελαιοκινητήρες. Καλά, ακούσατε. Ιδανικό για φορτηγά, αλλά και μεσαίου μεγέθους δίζελ, το EDF εξοικονομεί καύσιμο και σέβεται το περιβάλλον. Στη Θεσσαλονίκη, όσο ενδιαφέρονται, η κατάσταση του γίνεται μόνο στις πρωτότυπες εγκαταστάσεις φορτηγής γαζής στο Καλοχώρι, σταδίου 4. Γρήγορα, εύκολα και με δυνατότητα χρηματοδότησης, παρακαλώ. Μπορεί να μειώσει το κόστος του καυσίμου και της φθορίας του κινητήρα, να αυξήσει τα χιλιόμετρα και να βοηθήσει το περιβάλλον. DDF με φυσικό αέριο. Καλά ακούσατε, μετά τη βενζίνη και το φυσικό αέριο, τώρα πετρέλαιο και φυσικό αέριο, νέα ζωή στους κινητήρες δίζελ, μόνο στη βροχή της Γατζής. Απαραίτητο διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαι στο 95,5 των FM. Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται το δικό σου αυτοκίνητο, Αφή Κωνσταντινίδη, το βρίσκουν ή το βρίσκετε εσείς, μέχρι και αμηχάνης αυτοκινήτων με 150 ευρώ στο 18133, ανοιχτά κάθε μέρα και το Σάββατο. Το 23-10-3 εντάρια δικά σας, τρεις γραμμές στην αναμονή, άλλες τρεις περιμένω, α-3 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-3-44 για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ και την ακρίβεια στο Ρίτσι Καζίνο. ΑΜΗ 4 κενό για τη θεατρική παράσταση το ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν τις διπλές προσκλήσεις. Πάμε στον κόσμο να μην περιμένει, παρακαλώ. Πάντως οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ το Σάββατο είναι όλοι με τον Παναθηναϊκό. Να έλα ρε τώρα, έλα. Όλοι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ θα δούμε το μάτς. Κότα. Θα τον... Κότα. Εγώ είμαι κότα. Θέλεις. Ξέρεις τα λες, θα πήρες το ουισκάκι και θα λες δίκιο έχεις φάω ακραία αυτό. Εύχομαι να κερδίσει ο Άρης. Άσε ρε τις ευχές. Εγώ σου λέω ότι ο Παοξής που θα κάτσει να δει το μάτς είναι με τον Παναθηναϊκό. Όπως ο Παοξής που είδε ο Ολυμπιακός Άρης στο τελικό του 2008 ήταν με τον Ολυμπιακό. Τι θες δηλαδή, εσύ τι θα μας πεις? Η πόλη μας και αυτό. Άκουσες κανέναν Αριανό να βγαίνει σήμερα? Ποιος λογαριάζει μωρέ τους Αριανούς? Σου λέω γιατί. Ούτε ένας δεν βγήκε. Λοιπόν και τι.
Δεν λάλη θα κάνω εγώ. Άρα δεν το πιστεύουν. Θα πιστέψουν τι. Άρα δεν πιστεύουν ότι θα περάσουν. Άρα δεν σε γουστάρουν, τι μου τα μούτρα σου. Άρα δεν πιστεύουν ότι θα περάσουν. Άφια. Κερδίσανε και τζάμπα κερδίσανε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή σου πριν, τι έγινε. Όταν μιλάμε για γιονέργεια, συνηθίζεται να πέφτει η γραμμή, λογικό είναι. Όχι, μην πάει το μυαλό σε τίποτα. Δεν πάει το μυαλό μου σε πονηρό, γι' αυτό και λοιπόν δεν θα αναπτύξουμε το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα, γιατί επειδή πέρσι αναπτύξαμε καλές σχέσεις με την αγορά από Γαλλία, με Σανιά, Ελουντούλου, άμα θυμάμαι καλά. Ένα Σαμάντι φέρανε αυτή τώρα, καλό παιχτάκι πρέπει να είναι. Δεν σ' ακούω. Χι. Ποιος έφερε πέρυσι Σανιά Ελουντούλου και άνοιξε παρτίδες με Γαλλία και τώρα φέρανε τέτοιο. Ναι. Είδες τι ωραία που γίνεται καμιά φορά. Τώρα να πούμε, ρε παιδί μου, ότι τον Ιούνιο λύγει το συμβόλαιο του Λαζαρίδη. Δωράδωρο θα είναι. Ποια άλλα συμβόλαια λήγουν έτσι, θυμίσαι μου λίγο. Ξέρετε κανένα συμβόλαιο άλλο να λύγει. Χαβίτο. Χαβίτο λύγει, ναι. Ο Νέτο λύγει για αυτού. Λύγει. Λύγει. Όλοι αυτοί οι ελεύθεροι θα μείνουν. Τι θα μείνουν. Ο Ραούλ Μπράβο. Και αυτός. Έχει ακόμη συμβόλαιο ή λύγει και αυτό με το γιο τον. Τον Απτούν δεν το θέλει ο Αναστόπουλος. Άλλο αυτό, ναι. Εγώ καταλαβαίνεις για ποιο λόγο σου λέω αυτά τα ονόματα. Το Ραούλ Μπράβο λύγει. Λύγει. Όλοι αυτοί οι ελεύθεροι θα μείνουν. Τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου. Κάπου πρέπει να πάνε αυτοί τώρα. Θα πάνε στο Ράρι. Πρέπει να πάνε κάπου. Να παίξουν μπάλα, να είναι μέσω ποδόσφαιρο. Να παίζουν στα ίσια όλα τα παιχνίδια, δεν πρέπει να πάνε κάπου. Ναι. Έγινε ανάκληση άδεια της Βερίας. Έγινε. Και τι γίνεται τώρα. Τώρα. Ναι, για πες. Θα κάνει τον Κινέζο. Τώρα που έγινε θετικός και στο λιμάνι, εντάξει, Κινέζο θα κάνει, τι θα κάνει. Θα κάνει τον Κινέζο. Ναι, ωραία πράγματα, ωραία. Ο Ποτοξάκιας πότε έρχεται Ελλάδα. Ποιος. Στην άλλη εβδομάδα έρχεται, είναι εδώ πέρα ήδη. Ο Ποτοξάκιας. Ναι, ναι. Ο Ποτοξάκιας πότε έρχεται. Για ένα ραντεβού επικείμενο έμαθα, γι' αυτό λέω. Τον θέλεις. Τον αδερφό του δεν θέλω. Βρεάσε τώρα. Αυτά πάνε πακέτο το θες το Ποτοξάκι. Πάρ το μη Σιρλή τηλέφωνο. Ναι. Που τάει καλά με τον Καλατζίδη και τον Κάλλας και έκανε promotion. Να έρθουν πίσω και ρώτα τον. Το μη Σιρλή. Εμένα με ρώτα. Άκου τον Αλή τώρα, συγγνώμη λίγο. Ο Λαϊκατζής για να τον πονάει μέσα, λέει να ξέρεις, πήρε κανένα 2-3 μπουκάλια καλό Εβιτάλ τα ήπια, σήκωνε καραπέδες και μπαλοδίβανε και αν την ερεμίσει τώρα. Άκου τον Αλή. Λοιπόν, κάτι τελευταίο αφού αναπτύξαμε όλα τα φλεγόντα ζητήματα. Γρηγόρη, ειλικρινή απάντηση. 2,5 χαρτιά είναι τα έσοδα του Ηρακλή με αυτά που προείπε ο Ολλανδός. Με τα εισιτήρια δηλαδή πόσα παραπάνω εκατομμύρια θα ήταν. Πού να ξέρω εσύ. Εσύ εξόριξε για χαβαλέ, δεν ξέρω πραγματικά. Να είσαι καλά. Ξεκινάει ο μεγαλύτερος διαγωνισμός στο αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Ναι. Το Μετρόπολης 95,5 πληρώνει τον λογαριασμό σας και αλογαριασμό σας τρεις φορές την ημέρα. Δευτέρα με Παρασκευή 9 και 4, 11 και 4 και 7 και 4. Στείλτε τώρα το αντίγραφο του λογαριασμού που έχετε και θέλετε να πληρώσουμε στο fax 2310-940-090 μαζί με το ονοματεπώνυμό σου ή το τηλέφωνό σου ή κάνε upload στην εφαρμογή που θα βρεις στο metrospo.gr και σελίδα του Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Η παραγωγή καθημερινά μετά από κλήρωση θα ανακοινώνουν τα ονόματα τριών νικητών ακροατών στον αέρα. Ένα 9 και 4, ένα 11 και 4 και ένα 7 και 4. Και από τη στιγμή που θα ακούσετε το όνομά σας θα πρέπει να καλέσετε στα επόμενα 30 λεπτά για να πληρώσουμε τον λογαριασμό σου. Οι κληρώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 16 του Μαΐου, αλλά οι συμμετοχές ξεκίνησαν. Μπορείτε να στείλετε και το δικό σου λογαριασμό. Παρακαλώ. Μάλιστα. Έλα, καλέ. Καλέ, δικιά μας. Τι γίνεται. Όλα καλά. Καλά. Ναι. Καρτήρια κόκκινη για το τραπέζι που κέρδισες από τον Ηρακλάρχη. Ρε φίλε, εντάξει, καρτήρια. Όταν παίζουμε στοίχημα, ρε φίλε, δεν έχει το τι αγαπάμε. Ελπίζω μόνο να μην το κάνει όπως το κάνει ο πρόεδρος του πριν που έταξε να μην το κάνει. Όχι, ο Μάνος είναι. Ο Μάνος είναι λίγο 100, ρε. Άστο. Α, εντάξει. Ωραία. Δεν έχει τέτοια. Ωραία, χαίρομαι. Για, που κέρδισα για... το στοίχημα. Εσύ είσαι παοξάκι για το στοίχημα, χαίρεσαι. Για, ναι. Δεν μου λες, και για σένα που θα πας καλά. Επειδή κολλάει ο διπλανός, ναι. Εσύ τώρα με ποιον είσαι το Σάββατο, με τον Άρη ή με τον Παναθηναϊκό? Θα πω με τον Άρη, Θεσσαλονίκη. Μπράβο, έτσι ξεφτυλίστε τον. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε? 25. 35. 35 χρόνο είσαι. Ναι. Είσαι με τον Άρη, Με τον Άρη. Έριξα το δούμε μαζί το μάστρα, φίλε, να δω τις αντιδράσεις σου.
Εγώ μαζί σου κι ας πεθάνω. Και παντού, περιμένω. Μαζί σου πάω παντού. Έγινε. Ήποπτος καλή δικιά μας. Τα λέμε. Άντε, γεια. Ναι, λοιπόν, κάτσε να πω δύο πράγματα. Δύο, κάτσε, περίμενε. Α, το 1,5 το είπες, το έφαγες το λεπτό. Λοιπόν, για άλλη μια φορά κορυφαίος Τζαβελάρας. Σταθερά καλός παίκτης. Και Μιστακίδης, πολύ καλός παίκτης. Το θέλω βασικό για τον χρόνο. Το όποτε μπήκε, κάτι έγινε. Έγινε η διαφορά. Το θυμάσαι το Σόλσκερ? Όχι. Ο Σόλσκερ ήταν ένας πολύ καλός σεντερφόρ, ο οποίος έπαιζε στη Manchester United. Όποτε έμπαινε αλλαγή, το κάρφωνε. Ναι. Μπορεί να αδικό το παιδί το Μιστακίδη και θέλω να το κάνω ταινία στο εκατομμύριο, γιατί δεν το γνωρίζω και δεν τον έχω παρακολουθήσει σε τόσο μεγάλο βάθος χρόνο για να πω με τα βεβαιότητα τι βλέπω εγώ. Όχι ότι είμαι παιδί πλέον ειδικό. Όποτε μπήκε αλλαγή, όποτε έκανε ή παλιά ή αυτό εδώ, έχει, σωστό, σωστό. Έχει χάρισμα. Σωστό. Έχει σημασία. Αυτό οι προπονητές και οι ειδικοί θα σου πούν περισσότερα. Καμιά φορά ένας παίκτης άλλη συμπεριφορά έχει από το ξεκίνημα και άλλη έχει στην πορεία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι αθλητάρα είναι. Και ότι προσφέρει όποτε μπαίνει. Από τους λίγους που δείχνει πάθος στην ομάδα. Και βοηθάει. Και, διαβάζει... και βοήθησε σε πολλές θέσεις. Αυτό είναι το σπουδαίο. Μπράβο, ναι. Διαβάζει όλο το παιχνίδι. Να είσαι καλά. Να, γεια σας. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ρε καλός το Μάρκο. Μπράβο Μάρκο. Με ποιον είσαι ρε, με τον Άρη με τον Παναθηναϊκό? Με τον Άρη φιλαράκι μου θα είμαι, γιατί με την Αθήνα δεν ήμουν ποτέ. Ναι, ναι. Γι' αυτό σε κουστάρα ρε, γιατί φοράς παντελόνια. Όχι σαν τη Λουλού δίπλα μου. Γεια σου ρε Μάρκο. Με τις λοτάκουνες γόβες. Γιατί ρε Μάρκο στο Βόλο το 80-25 χρονών με τον Ολυμπιακό ήσουν Αθήνα. Ο Μάρκος δεν ήταν. Όσο ήμουν εγώ. Ποιος ήτανε? Η θύρα 4. Εσύ πού ήμουν εγώ. Α, σήκω στην Κοζάνη, έβγαινε πρόβατα. Καλά. Λάθος κάνεις φιλαράκι μου. Κοζάνη πρόβατα. Εσύ έβρισκες πρόβατα. Εσύ εγώ δεν έβρισκα πρόβατα. Εγώ εσύ. Πίσω από το γιο τι έβρισκες. Εσύ τα πρόβατα τα είχες εκεί μαζεμένα. Να σου πω φιλαράκι μου. Είπες κάποιον νωρίτερα παοκτζή. Να πάμε να δούμε μαζί το μπάσκετ. Γουστάρι θα πάμε οι δυο μας. Γουστάρο. Ε. Θα πάμε στο καφενείο του Κόκκινου που πέφτουν τα μαχαίρια. Και τα στιλέτα να πούμε θα έρθει και εσύ στο Far West. Στην Ιάπολη, στον Εύωσο. Όχι, Βασιλίσσης Όλγας θα πάμε. Βασιλίσσης Όλγας, πάμε. Να πάμε να δούμε τους παοξίδες, ναι. Να δω τι θα κάνουν αν κερδίσει ο Άρης. Τι χαρά θα πάρουν. Ναι. Την Κυριακή ναι. Έχουμε. Που είναι ενάντια με την Αθήνα, ναι. Μπράβο, γιατί ναι, την Κυριακή έχουμε αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Με το στόμα γεμάτο φιλιά. Με ποιο θα είμαστε? Δεν θα είσαστε. Κατεβαίνω δυο-δυο τα σκαλιά. Μια σχέδια μας πουλάει η Αθήνα. Τα είδες χθες τα επεισόδια. Ποιος έφτυγε? Ποιος έφτυγε? Ήταν παλικάρι ο Τσιμπούρ. Γι' αυτό σε λέω, δηλαδή, εκεί την ώρα, τα άτομα που ήταν από δίπλα, αν ήμουν εγώ, γιατί είδα ποιοι ήταν εκεί, να τον ρίξουν μια φάπα και να τον μαζέψουν στη φυσούνα. Ποιον, τον Τζιμπούρ? Ναι, γιατί. Ποιος... Γιατί ο άλλος που έκανε μαγκέσι και δίκιο. Στάσου λίγο. Ρε. Ναι. Ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ μπορεί να δει τον Τζιμπούρ, ένας με έναν. Τώρα μη με λες σήμερα ποιος. Ποιος μπορεί, πες μου. Ποιος τώρα. Ένας μόνο και εκείνος έβαγε μπουνιά τον Τζιμπούρ. Ο Βελίδης. Ο μόνος που μπορεί να δει τον Τζιμπούρ είναι ο Βελίδης. Και εκείνος έβαγε μπουνιά. Ο διατητής που καθόταν 500 μέτρα πιο πέρα δεν μπορούσε. Λέγε ρε, είναι παλικάρι. Είναι παλικάρι ο Τζιμπούρ. Τώρα τέρα το λόγε. Είναι παλικάρι ο Τζιμπούρ. Σε πέρασε και εμένα 500 μέτρα στο γήπεδο, πώς γίνεται. Όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ γιατί δεν ήτανε. Είναι παλικάρι ο Τζιμπούρ. Όταν ήταν στον ΠΑΟΚ γιατί δεν ήτανε. Πότε ήταν ο Τζιμπούρ στον ΠΑΟΚ? Γιατί. Έπαιξε στον ΠΑΟΚ ο Τζιμπούρ. Άκου μήνυμα και κλείνουμε. Εγώ λέει πάντω. Δεν έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Τραγικά γράμματα έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Εγώ πάω του λέει το Σάββατο με το σεισμόλιο 8 ρίκτερ να κουστάρει. Δεν θέλω να ανακατέψω λίγο εγώ. Τι να το κάνω, αυτό πέρα το δέρει δύο μέρε μπάρκε και συνέλθει. Αυτό σου λέω, άστο να το. Ο Τσιμπούρ είναι ο παίκτη που σα αντιπροσωπεύει, σαν του ΠΑΟΚΣΥΔΕ και τον βρίζατε. Κοίταξε να δει τώρα, εμεί έχουμε δύο μεγάλε μεταγραφέ που θα είναι από έξω. Αυτέ τι μεταγραφέ που είχε κάνει ο Γκέρα στον Όφη. Πε τον αρέ, ερπετό βρωμερό και δυσάθλιο. Εγώ έχω και μιστάνα, έχω ρούβλι. Και ό,τι γουστάρω κάνω, εσύ τι κάνεις. Ό,τι γουστάρω κάνω για να καταλάβεις. Έχεις ρούβλι και μιστάλα και παίζεις ντέρμι με την πλατανιά να βγεις πέμπτος. Άντε βρε τα γάρι φίλια. Και κέρδισα την κούλα, πες τώρα, ρε, τι με κάνει μαγκέρι. Κέρδισες την κούλα με το Μανολά τώρα. Λοιπόν, παιδιά, σας ακούω, λέει, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, Δημήτρη. Ραπτόπλε ρωτάει, αν έκανε δυο αλλαγές στο ημίχρονο ο Μανολάς κρατούσε το 0-0. Και στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου τον τρίτο στόπερ έπρεπε να βάλει να κρατήσει το αποτέλεσμα το ταγάρι αυτό.
26 Παοκτή Ραπτόπουλε, εγώ παντού άρεση με λέει, ειδικά στην Τουρκία λέει, να μην δείτε χαρά ποτέ σε κανένα άθλημα ανύπατοι προπαγανδιστές λέει. Ναι. Μάλιστα. Τους βρίζει. Ποιους? Τους Αριανούς. Και καλά τους κάνει. Δικαίωμά του. Ελευθερία έχουμε. Λοιπόν, θέατρο, δηλαδή, θέατρο θα πάνε Πετρίδης Δημήτρης, Πουλατσίδης Απόστολος, Πατσιάλης Νίκος και Χαγιάς Ηλίας και Κωστόγλου Πασχάλης. Κωστόγλου. Τα ονόματά σας είναι στη γραμματεία. Πάμε στον επόμενο και μετά θα πω και θα πάνε στο θέατρο Βαγκίνα. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γρηγόρη. Έλα. Πες τον διπλανό σου. Αφού σ' ακούει, τι να τον πω. Σιγά μου σου βγήκα μια καρδιά, μην δεις πολύ. Λέγε. Και να μην μιλάει μικρούλης ακόμη. Είναι μικρούλης, να το ξέρω. Ναι. Γιατί στον Άρη εμείς πηγαίναμε όταν ήταν ο Καμπάνης, ήταν το σκέπαστο του Καμπάνη. Με τις καμπαρτίνες πηγαίνατε με τον Καμπάνη. Σκάσε. Με τις καμπαρτίνες πηγαίναμε. Λοιπόν, εκεί είμαστε φύλαφοι, είναι ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είμαι παόξης. Κόκαλο. Αλλά μη λες ότι δεν θα υποστηρίξουμε τον Άρη. Σιγά ρε. Μας και το Ιαριανιάδο δεν μας θέλουνε. Σιγά με την... Έλα να δούμε το μας μαζί. Όχι, άκουσε. Πολύ ωραίος. Λέει εγώ υποστηρίζω τον Άρη και δεν είναι προπαγανδιστής. Άσχετα αν δεν μας θέλουν οι Αριανοί. Ναι, ναι. Δεν μου λες δεν λέει θα πάω και θα φτιάξω. Πόσο χρονών είσαι καλέ μου άνθρωπε. 80. Σε καμιά 130. 80. Πριν 35... Είμαι αυτά που δεν θα δεις ποτέ ρε κφαλακρέπε. Εγώ να πάω μου σε έπαιζα φένα ρε. Άκουδο. Τον έκανες και κούτσου. 45 χρονών στο Βόλο Ολυμπιακός Άρης με τον Άρη ήσουνα. Όταν έπαιζαμε με τον Ολυμπιακό. Όταν έπαιζε ο Άρης με τον Ολυμπιακό Μπαράζ, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, με τον Άρη ήσουν το 80. Και με τους δυο ήμουνα. Και με τους δυο ήσουν. Δεν καταπίνεις τη μασέλα σου, λέω. Τότε ήταν με το σύζυγο. Παλιό ψεύτη. Ο Άρης το πούλησε το παιχνίδι εκεί. Ορίστε. Το παιχνίδι το πούλησε. Κάψον! Μισό, όχι, δεν. Είναι σε παρακαλώ τώρα. Συγγνώμη. Εσείς το 5-3 με την Παναχαϊκή το πουλήσατε εδώ το 73. Σίγουρα. Α, όλοι τα πουλήσανε. Ωραία πόλη είμαστε ρε φίλε που πουλάμε τα παιχνίδια. Εκείνη μέρα είχα πετάξει ένα βαρέλι μέσα στο γήπεδο και με κυνηγούσε αστυνομία. Σε έπιασε. Πού να τον πιάσει ρε, 30 χρονών ήταν τότε. Καζός είμαι να κάτσω να μην πιάσει. Τι ήταν τόσο. Τι είπεν είσαι για την ελληνική χώρα φυλακή μου. Και πηχούντας ότι δεν είχε παιδιά άξια. Ήταν χούντα τότε για Σλανίδη. Μάλιστα, να είσαι καλά. Πασχάλης Κωστόγλου, Πετρίδης Δημήτρης, Ευαγγελίδης Γιώργος, Μάριος Τσίτσης, Γκαγκασούλη Βάσο, Κωνσταντινίδης Μύρωνας, Κυριάκος Ατματζίδης, Καβατζικλής Δημήτρης, Μπακυρτζής Θόδωρος, Τσιούκας Δημήτριος, Ταχμαζίδου Χαρούλα, Καρανίκος Δημήτριος, Σφόγκουρης ή Σφούγκουρης Γιάννης, Θόδωρος Ακτσόγλου, Πασχαλής Νίκος. Εσείς, θέατρο Βαργίνα, να δείτε το παιχνίδι. Τελευταίος, παρακαλώ. Γεια σου, παιδιά. Καλώς τον κύριο Κώστα. Νάτος. Γεια σου. Πήγες τες στον Απίθανο. Ήμουν δίπλα με τον Κωστή. Δίπλα. Είσαι καλά από χτες που το συνάντησες. Μια χαρά είμαι. Ούτε χρήπη. Εγώ θα πω ότι ο Μανολάς έκανε τεράστιο λάθος. Ποδοσφαιριστής ο Ηλέδης δεν υπάρχει. Έτσι. Έπρεπε να βάλει τον Τζανετόπουλο και να περάσει τον Κολοβέτσιο αριστερά που την έχει. Αριστερό μπακ. Ναι. Που την έχει τη θέση. Αυτό ήταν το ελεύθερο λάθος του. Δεν το αλλά. Να, όταν ευνοείται ότι είναι διευθυντή ο ΠΑΟΚ να μην τα βάζετε κάτω από το χαλί κύριε Κόκκινε. Δηλαδή. Λοιπόν, τα πρώτα 15 λεπτά ήταν 100-0 ο Μάνταλος. Ακούσατε να μιλάω για διευθυντή. Όχι, δεν λέω για σένα. Είπατε κύριε Κόκκινε. Εγώ το όχι, δεν λέω για σένα. Εγώ δεν έκανα καμία. Εννοώ οι Θεσσαλονίκοι, οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Λοιπόν, 100-0 τα πρώτα 15 λεπτά. Αλήθεια λέει, εδώ. Τρεις κίτρινες κάρτες δεν έδωσε. Και ένα πέναλτι δεν έδωσε στην ΑΕΚ. Γίνεται πέναλτι. Ο κόλαμος που βάζει είναι φάουλ, κύριε Κώστα. Γίνεται πέναλτι και 5 μέτρα μακριά είναι ο παίκτης που υποδεικνύεται. Ο Φσάιν δεν συμμετέχει στη φάση. Και αυτό που λένε, που υποστηρίζουν ότι κάνει φάουλ στον Γλύκο Αραβίδης. Ο Αραβίδης ναι μεν δεν έχει δικαιώματα. Ο Τζιμπούρ κάνει φάουλ στον Τζιόλι. Εκείνο είναι. Όχι για τον Αραβίδη λέω, για τον Γλύκο. Ο Γλύκος έκανε τεράστιο λάθος που δεν έδιωξε την μπάλα. Έκανε τεράστιο λάθος. Αλλά τέλος πάντων να παραδέχεστε και να μην λέτε
την ομάδα την άλλη κούλα, γιατί η ΑΕΚ, άμα βάλουμε σαν μεγέθη τη μία ομάδα με την άλλη. Ρε πατέρα μου καλέ, ρε πατέρα μου καλέ, μισό να το σου. Τον έλεγα πριν ότι αν η ΑΕΚ λέω απλώ τα πρωταθλήματα τα παίζω να μα πλακώσουν, δεν μπορούσε καθόλου να σηκωθούν. Αλλά όταν κάνουμε πλάκα, ξέρω θα βγουν και 10-60 να με βρίσκουν. Όλα μέσα στο παιχνίδι. Όχι, εγώ δεν βρίζω, κύριε. Εγώ δεν βρίζω. Δεν μίλησα. Εγώ απλώ. Δεν μίλησα, είσαι ο τελευταίο που θα μιλούσα. Μόνο για σένα δεν μίλησα. Εγώ περίμενα να βγει ένα εξάκι και θα σου πω και την απάντηση την είχα πληρωμένη. Θα λέγα καλά ρε φίλε, σε φταίω εγώ που την είπα κούλα και έχεις δίκιο και με βρίζεις. Και δεν σε φταίει ο απίθανος που έχεις στον πάγκο που δεν κατηγορείται αυτός. Γιατί εντάξει, αυτόν επέλεξε ο άπλας που έχεις για παράγοντα. Και τα εγκλήματα που γίνανε από τον πάγκο δεν σου ενοχλήσανε, καταλάβατε. Α, σου λέω και τι θα έκανα την αρχή. Την είχα στημένη στη γωνία αλλά δεν βγήκε κανείς. Όλη ευθύνη είναι του Μελισανίδη, ο οποίος ενώ από γιατί είχε συμβόλαιο μέχρι τέλους του πρωταθλήματος, τον έδιωξε νωρίτερα. Για νωρίτερα τον έδιωξε. Λοιπόν, γιατί δεν υπέγραφε. Μα που δεν του δεις λεφτά θα καθίσει. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, επειδή μηδέν από το τέλος μακάριζε και πίσω είχε αχλάδα την ουρά, έπεται συνέχεια. Εγώ θα σε διορθώσω για πρώτη και τελευταία φορά. Όχι για σένα. Δεν λέγεται μηδέν από το τέλος μακάριζε. Και μην το πάρεις τραβά πρόσεχε γιατί σε παρεξηγιάρεις. Μηδέν από το τέλος κακάριζε. Να είσαι καλά κύριε Κώστα. Να είσαι καλά, γεια. Να είσαι καλά. Ρε Δημητράκη. Δηλαδή έρχονται 200 μηνύματα. Και πιστεύεις ότι ρωτάς τη γνώμη. Θα ρωτήσεις τον Κωστή. Θέλεις ένα πρακτικό για τη δισκοκύλη. 26 χρονών απαγορεύεται να έχεις δισκοκύλη. Πάρε τώρα στα 390 έξω να σου πει. Εδώ δεν είμαστε το τηλεφωνικό κέντρο που θα σας πει ντε και καλά γιατρούς, φαρμακεία, εφημερεύοντα, νοσοκομεία, ξεκόλα. Εντάξει. Δεν είναι, σε βλέπω εκνευρίζει, σε κάνει χαλάρωση. Λοιπόν, η κυρία Μάρινα Μπίκου είναι έτοιμη. Δεν πιστεύω να παρεξηγήσει και με το κυρία. Όλες κυρίες είναι. Μην σε λέω Δεσποινίδα επειδή είσαι μικρή. Επειδή ο άλλος Σαρδανάπολος λέει τι λες κυρία Δεσποινίδα. Δεν κατάλαβα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Κυρίες είναι όλοι. Λοιπόν, θα πει τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά. Ο Δημήτρης Καλλάκης, ο Κυριάκος Κίτσος και η Τάγια Δήμου. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πρώτα Θεός τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. 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 Θεός τα λέμε αύριο.